Αυτό, εδώ. Έλα, γεια σας. Κάμερα σε μένα. Έλα. Καλησπέρα. Έλα, ποιος είναι? Ναι, γεια σας. Γεια σας. Τάκη. Ονομάζομαι Πίπης. Πίπης. Τι γίνεται ρε Πίπη? Πίπης, Πίπα. Όλα καλά? Όλα καλά, Τάκη. Μια χαρά. Πάλι έχουμε ζέστη εδώ πέρα. Τον Μπέρκ πώς τον βλέπεις? Γιατί ανοιχτό είναι? Ξέρω, αλλά δεν μπορώ τώρα. Βγήκα έξω και περπάτησα και ζεστάθηκα. Το βάλω λίγο πάνω μου τώρα έτσι να πάθω να προβριτωθώ και μετά το ξανανεβάσω πάνω. Ωραία. Τι έχουμε? Έχουμε τον Παλαντέ. Πολύ ωραία. Και τι κάνουμε εδώ μέχρι τις 12, Νίκο Παπαδόπουλε? Μέχρι 12 τα πούμε όλα. Ολλανδία, Αγγλία αυτή την ώρα παίζει. Για γέλια. Δεύτερος ημιτελικός του UEFA Nations League. Περιμένει στον τελικό η Πορτογαλία. Το παιχνίδι εξάγεται στην Πορτογαλία. Δεν ξέρω σε ποιο γήπεδο να πω την αλήθεια, δεν θυμάμαι. Ο τελικός λογικά θα γίνεται αύριο, ξέρω εγώ, ή το Σάββατο. Ο Ράιαν Μπάμπελ με πολύ δυνατό μαλλί. Πολύ ωραίο μαλλί. Ναι. Πολύ ωραίο μαλλί. Γκυμαράες, λέει ο ενημερωμένος Τζόνι. Τελειώνει το συμβολίο του. Είχαμε παίξει και εγώ το πείραμα το 4. Νομίζω όχι. Γκυμαράες δεν πρέπει να είχαμε παίξει. Πρόεδρε, φέρε τον Μπάμπελ να παίζει στα τσιμέντα. Άσε τον Ιντέγε. Ποιο Ιντέγε τώρα, σε παρακαλώ. Φέρε τον Ράιαν Μπάμπελ τώρα εδώ πέρα. Λίγη το συμβολίο του με τη Φούλαμ. Έχει ένα μυγάκι κουνούπι εδώ πέρα μέσα στο στούντιο. Ναι. Και θα αρχίσει να κατεβάζει Παναγίες τώρα. Γιατί όχι, δεν είναι καταρχάς. Όχι. Δεν ξέρω αν με τους καινούργιους νόμους που ψηφίστηκαν, αν πιάνεται για. Η Παναγία, αν πιάνεται για κακούργημα. Κάπως έτσι. Τι? Λίγο τα μπέρδεψα. Όχι τότε. Επιτρέπεται πλέον η βλασφημία, νομίζω. Επιτρέπεται. Ναι. Φου, καλά. Όχι, δεν μπορεί να σου πει κανένα τίποτα δηλαδή. Τα θεία και τις μάνες δεν τα βρίσκουν ποτέ. Ναι. Ξαναβρίσκανε μάνες, διακόπτω και φεύγουν. Είναι γνωστά αυτά, έχουν υποθεί. Έχουν υποθεί. Έχουν χιλιοτραγουδιστεί, θα έλεγα εγώ. Το διακόπτω και έφυγα. Λοιπόν. Μπαμπάκα. Έχω ένα κεφάλι καζάνι σήμερα. Γιατί? Η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Τι έγινε, πες μου, μίλα μου. Με αυτή την υπόθεση εκεί πέρα, Γιώργος Καραμάνος, να είναι καλά ο άνθρωπος. Εντάξει, έχει κουρκουτιά στο κεφάλι μας από το πρωί. Θα μας μιλήσει ο Καραμάνο. Ναι, θα μιλήσω, δεν μπορώ να κάνω και τίποτα άλλο. Της εκπομπής. Θα μας αναλύσει τα δεδομένα αυτού του ανθρώπου που φαίνεται να ενδιαφέρεται. Απλά ασχολούμαστε από νωρίς το πρωί σήμερα και έχουμε φτάσει το βράδυ και δεν τελειώνει η μέρα με τίποτα. Εντάξει, είναι τελείωτη η μέρα. Αλλά τι να κάνουμε. Φύγε τον μπελά μου. Γύρω από μένα πήγαινε στον Νίκο. Έλα. Νίκο, το μηγάκι γύρω του βρώμα πηγαίνει. Ποια βρώμα, ρε, μπάνιο έκανα. Γελίε. Μπάνιο έκανα. Για τον Θεό, κάθε μέρα. Σαπουνίζομαι. Και πάνω στο χαμό, ρε φίλε, σήμερα που λες. Και μπανιαρίζομαι. 2 η ώρα το μεσημέρι, χαμό γίνεται, χτυπάνε τηλέφωνο. Έχουμε να γράψουμε από εδώ, από εκεί πανηγύρι. Πέφτει το ρεύμα στο φάληρο. Εντάξει. Και λέω εντάξει, φίλε, πέσει 5 λεπτά. Περνάνε 10 λεπτά. 15. Αυτά τα γνωστά. Περνάει μισή ώρα, παίρνω τηλέφωνο. Γεια σα, γεια σα, την περιοχή. Ναι, μου λέει το πρόβλημα είναι στην Ανδρέα Παπανδρέου. Λέω πολύ ωραία, λέω ότι είναι στην Ανδρέα Παπανδρέου. Οπότε βλέπουμε να λύνεται. Δεν έχουμε εκτιμόμενο χρόνο. Του να σου φύγε, ντύσου, φύγε στο γραφείο. Στο γραφείο, ναι, ναι. Ό,τι να είναι η μέρα, ό,τι να είναι. Ό,τι να είναι. Νίκο, ό,τι να είναι. Τι να κάνουμε. Και το κινητό θέλει ξανά φορτισμό, φορτίστηκε το μεσημέρι. Τέλος πάντων, τι να κάνουμε. Έχει πάρει φωτιά δηλαδή το τηλέφωνο του Νίκο Σοβίτη. Για να καταλάβετε τι ρεπορτάζ γίνεται από το μεσημέρι. Είμαι επιχειρηματία, έτοιμο είμαι να αναλάβω. Πάνω χορός. Νομίζω ότι κανένας δεν έχει μιλήσει. Και αυτό είναι πολύ θετικό για τον συγκεκριμένο άνθρωπο. Καλά, θα τον βρουν, μην νομίζεις. Το ξέρω. Από τη στιγμή που έγινε γνωστό το όνομα. Τι θα γίνει με αυτό το μικάκι τώρα? Πού είναι, ρε φίλε, το μικάκι? Αφού είστε πάνω μου. Έχει τα ακουστικά του μεταξύ, δεν είναι για να κάνει. Και να φεύγει. Μικάκι. Κάτσε, γιατί έρχεται πολύ πάνω με αυτό και έχω αρχίσει ήδη να. Μόνιμο χαμόγελο. Έλα, γιατί δεν παθαίνει τίποτα. Όχι, τι να πάθει, εντάξει. Ανοσία. Ναι. Σε κλιματιστικά. Τι έχουμε, Νίκο Παπαδόπουλε, λοιπόν, καλά, φίλε, δόξα τω Θεώ. Πώς πάνε τα πράγματα, πώς τα βλέπεις? Σε μια δύσκολη Πέμπτη. Δύσκολη Πέμπτη, όντως. Γενικότερα αυτή η εβδομάδα είναι δύσκολη για διάφορους λόγους. Προσπαθούμε όμως. Εντάξει. Σφίγγουμε τα δόντια. Μετά θα με πας και από το, δηλαδή. Θα σε πάω, ναι. Ωρε, φίλε, ήρθε η ώρα. Έχουμε τσάρκα. Εγώ πιστεύω ότι ο Παπαδόπουλος δεν βγαίνει ποτέ έξω και από τώρα, ξέρετε. Όχι. Ποτέ δεν το πίστευα. Δηλαδή, δεν θυμάμαι ποτέ μία φορά να μου είπε. Α, μία φορά μου το είπε πρόσφατα. Δηλαδή, μία φορά ήταν να μας γυρίσει που βιαζόμασταν, εντάξει, και όχι, θα πάω, όχι, δεν θα πάω και τελικά δεν πήγε. Καπάκι. Ποτέ δεν το έχει πει. Με τον Νίκο κάνουμε εκπομπή 4 χρόνια. Δεν έχουμε πάει ούτε μία φορά για ποτό. Έχουμε πάει μία φορά, δύο φορές για καφέ. Ναι, ρε φίλε, δηλαδή. Δεν σημαίνει ότι αυτό. Εγώ πιστεύω ότι δεν βγαίνει βράδυ. Βγαίνω, εντάξει, αλλά βγαίνω σε άλλες φάσεις. Μην νομίζετε ότι είμαστε μαλωμένοι, δηλαδή ότι εδώ πέρα στη δύο ώρες στον αέρα είμαστε χαμπουκού. Ρε παιδί μου, δηλαδή να σου πω κάτι. Πόσες φορές βγήκες βράδυ έτσι έξω, ξέρω εγώ, Πέμπτη, Παρασκευή, δεν ξέρω, whatever τη μέρα, ας πούμε. Παρασκευή, επειδή δεν έχουμε. Και γύρισε σπίτι, ρε παιδί. Παρασκευή, δύο. Παραπάνω δεν πάω γιατί οδηγώ. Ναι. Τι σιγάρε. Σιγάρε. Κάτσε, πότε είχα πάει τελευταία φορά για βότκα. Το νομίζω ήταν το περασμένο Αύγουστο. Όχι, ρε. Περίμενε. Το περασμένο Σάββατο. Ναι, βγήκα. Εκεί στα μέρη τα δικά σου? Όχι. Το περασμένο Σάββατο. Το πιο περασμένο Σάββατο είχα πάει Χαριλάου. Τι λέει, ρε φίλε. Ναι. Εντυπωσιακό. Ναι. Σε ένα ωραίο μαγαζί. Μάλιστα.
που βέβαια η βότκα μου σερβίρεται λίγο πετρέλαιο. Ναι. Δεν, γιατί εγώ έχω ένα σταθερό ποτό, βότκα με στημένο λεμόνι. Μπράβο. Ωραίο. Ωραίο. Τίμιο. Ωραίο. Την ονέβεσαι. Γιατί δεν σε αφήνει καθόλου ξύλινα. Για πες. Τι θες να πιω, ρε Νίκο. Όχι, ρε, okay, εντάξει, ό,τι αρέσει το καθένα. Απλτίνι. Τι να κάνουμε. Απλτίνι να πιω. Όχι, όχι. Απλά εμένα μου αρέσει να είναι λίγο πιο πικρό. Okay, δεν θέλω ότι ούτε ξυνήλα ούτε γλυκίνα. Ποιο είναι το δικό σου ποτό, α πούμε. Βότκα τόνικ. Βότκα τόνικ. Ναι. Μάλιστα. Ενίοτε με μια φέτα λάιμ μέσα. Ναι. Καμιά φέτα λάιμ τέλο πάντων για να παίρνει. Η αγάπη Γαβριλίδου θα τη βρούμε εκεί από την ημερώθηκα. Ναι. Για να τη γυρίσω και σπίτι μετά κιόλα. Ναι. Να το θέμα. Ντροπή. Ναι. Μικρή μου αδελφή. Πίνει πολύ gin tonic. Και στο έμαθα ένα συνάδελφο, ο οποίο έχει κάνει μεγάλη ζημιά. Και εγώ πήρα παλιά gin tonic, πλέον δεν πίνω gin tonic. Γεια σου, Στέλιο. Το έχω κόψει. Λοιπόν. Ναι. Δεν με τρελαίνει ιδιαίτερα. Ωραία είναι, ρε παιδί μου. Ο πέναλτι για την Αγγλία δεν μπορεί να μην είναι πέναλτι αυτό. Έκανε μια ατζιά εδώ πέρα ο τρία τη Ολλανδία. Δεν ξέρω ποιο είναι. Του φύγει μπάλα από τα πόδια. Είναι ο... Και πενάλ για την Αγγλία. Δεν νομίζω ότι παίζει οποιοδήποτε βάρ και τέτοια. Ο Ντελίχτ είναι. Τι ωραία φουρνιά που έχει αυτή τη στιγμή η Ολλανδία. Ναι, δες όμως τι πατατιά έκανε αυτό ο παλίκαρος τώρα εδώ πέρα. Γιόνγκ, Ντελίχτ, Φαντάικ. Ναι, αλλά δες λίγο. Ο Ντελίχτ του φύγει εδώ πέρα η μπάλα σε κανονική πάσα και το ρίξε το πέναλτι. Πήγε αυτό στο πόδι του. Και έδωσε κίτρινο ο διαιτητής. Παλτό, Ντελίχτ. Θα μπορούσε να δώσει κόκκινη. Χαλάει τη Μπαρτσελόνα. Πέναλτι λοιπόν για την Αγγλία. Για να δούμε τι θα γίνει. Και κίτρινη, εγώ λέω ότι γλιτώνει ο Ντελίχτ με την κίτρινη. Μπορούσε να δώσει κόκκινη, δεν του λέει κανένα τίποτα. Το βλέπω να αντιδράει και πολύ, δεν το βλέπω να πήγε πολύ από κάτω. Okay. Δεν καταλαβαίνει αυτό. Ο Πίκφορντ. Ναι. Ο Πίκφορντ τι γυρεύει εκεί πέρα. Νερό πήγε να πει, ρε φίλε. Μάλιστα. Το πέναλτι ποιο το χτυπά για την Αγγλία. Όχι, ο Ράσφορντ. Όχι, ο Ράσφορντ κέρδισε κιόλας. Το παιδί του United εδώ πέρα. Ο Στέρλινγκ είναι αρχηγός σήμερα. Σόπα, ρε. Ναι, ναι, ναι. Μπράβο. Ο Ραχίμ. Μπράβο. Αφού έχει μέσα να πούμε όλα τα πουλιά. Ποιο θα βάλει αρχηγό. Τι όλα τα πουλιά, ρε φίλε, γιατί δεν παίζουν. Όλοι καλοί δεν είναι εκεί. Όχι όλοι. Έλα, Νίκο, δεν είναι όλοι. Γιατί βάλει την 11 Νίκο και δες. Θα μου πει ότι είναι όλοι καλοί. Ναι. Λοιπόν, ο Σίλενσεν τη Μπαρσελόνα και προσεχώ τη Μπενφίκα. Κάτι λέμε το διτή, γελάνε εκεί πέρα. Αγχωμένο πολύ βλέπω του Ολλανδού, φίλε. Και ο άλλο έκανε το πέναλτι πριν, πολύ από κάτω τον πήρε. Κάτι δηλαδή στα τέτοια του. Να και θα το βάλει. Ράσφορντ λοιπόν απέναντι από τον Σίλεσεν. Η μεγάλη ευκαιρία λοιπόν. Πάμε στον Κιμαράε. Ναι, καλησπέρα σα. Λοιπόν, ο Ράσφορντ έτοιμο να εκτελέσει το πέναλτι απέναντι τον Σίλεσεν. Για να δούμε τον άσο τη Manchester United. Ο 32. Κορυφώνει τη αγωνία. Ο Σίλεσεν ψύχρεμο. Ο Ράσφορντ περιμένει το σήμα του διαιτητή. Άιντε, παίρνει φόρα ο Άγγλος επιθετικός, εκτελεί η μπάλα στα δίχτυα στα αριστερή γωνία του Σίλεσεν. 0-1 η Αγγλία. Τα λιοντάρια παίρνουν κεφάλι στο σκορ με τον Μάρκους Ράσφορντ που νίκησε τον Γιάσπερ Σίλεσεν. Μάλιστα. Ντελίχτ. Ντελίχτ, την έκρη. Ντελιχτιά. Ντελιχτιά. Ναι. Intellectual. Λοιπόν. 0-1 λοιπόν προηγείται η Αγγλία. Λάθη κάνω και κορυφαίρε, Νίκο. Ναι. Δεν σε και μέσα σε όλα αυτά που γίνονται σου σήμερα, βάλε επίσης. Όχι, δεν βάζω αυτό μου κορυφαίο. Βάλε επίσης ότι χθες ξύπνησα για να δω το Νουβουά. Ωραία, που ήταν πολύ ωραίο το παιχνίδι. Από ό,τι κατάλαβα το πρωί, ναι, ήταν. Ήταν πολύ ωραίο. Ήταν μία ομάδα πλήρης κανονική που έπαιζε και μία άλλη που πάλευε ένας με όλους. Αλλά δεν γινόταν να κερδίσει ένας με όλους γιατί οι άλλοι ήταν πολύ καλοί. Έσφιξαν οι Warriors μέσα στο τόπο. Έσφιξαν και να σου πω και λίγο κάτι τώρα. Το δίκαιο στη σειρά θα ήταν να είναι 3-0 και όχι 1-2. Δηλαδή αν οι Warriors δεν είχαν εκείνη την τρίτη περίοδο στο δεύτερο μάτς που τους πήρε κάτι φορά, θα ήταν, νομίζω ότι από τη σειρά μέχρι τώρα από τις 12 περίοδους που έχουν παιχτεί, η μοναδική που ήταν καλύτερη οι Warriors ήταν εκείνη η τρίτη περίοδο. Και η σειρά είναι 2-1. Εντάξει, έχουν και απουσίες πολλές, έχουν πολλά προβλήματα. Ο Ιμπάκα, ο Γκριν θα πάρουν πρωτάθλημα. Γιατί είναι πάρουν, μια χαρά ομάδα είναι, ρε φίλε. Ναι, δεν είναι ομάδα τώρα. Τα έχουν όλα οι Ράπτορς, φίλε. Είναι ένα καλό σύνολο, γιατί έχουν μόνο ένα στέρα. Δεν είναι μόνο, φίλε, καλό σύνολο. Έχουν και σύνθεση πραγμάτων. Δηλαδή, έχουν τον Λέοναρτ που είναι υπερτόπ επίπεδο. Έχουν τον Λάουρι που είναι καλό χαμάλι, ρε παιδί μου. Ναι. Και στην καλή του μέρα, όπω χθε που έκανε παπάδε, είχε 20. 3 πόντους, 9 assist και ήταν παντού. Έχουν έναν που μπορεί να σκοτώσει με το σούπερ τον Green. Έχουν ψηλού καλού τον Γκασόλ. Μπορεί να μην σου γεμίζει το μάτι. Καλός. Ναι. Μπορεί να μην σου γεμίζει το μάτι ο Γκασόλ, αλλά είναι δημιουργός με την μπάλα. Αυτό έχει τον Ιμπάκα που είναι σκυλή του πολέμου. Ωραία. Έχει τον Σιάκαμ που είναι το υπερσκυλή του πολέμου. Εντάξει, δηλαδή έχουν πολύ καλό ρόστερ. Ο Γκασόλ πότε πήγε εκεί. Μέσα σεζόν. Μέσα σεζόν. Έγινε trade με τον Βαλαντσιούνας. Και επειδή του έχουν πετύχει τώρα του άλλου σε μια πολύ περίεργη φάση, με τον Ντουράντ εκτός, με τον Τόμψον χθες να μην παίζει τελευταία στιγμή και
Τώρα έβλεπα πριν ότι μάλλον θα παίξει το τέταρτο, αλλά για να μην έπαιξε χθες. Και στο τέταρτο έτοιμο δεν θα είναι. Διάβασα ένα στατιστικό που δεν το ήξερα γιατί δεν θυμάμαι ότι είναι τόσο, από τόσο παλιά ο Τόμσον στους Warriors. Λέει τελευταία ήταν η πρώτη φορά το 2007 που ξεκίνησε η πεντάδα του χωρίς τον Τόμσον. Το 2007, ε. Ναι. Μάλιστα. Εγώ χθες κάπου είδα όταν ξεκινούσε ότι ήταν το πρώτο παιχνίδι playoff που χάνει. Ναι. Που δεν παίζει τέλος πάντων και ο λογαριασμό. Τέλος πάντων, οκ. Okay. Και όλη αυτή η μέρα έχει έρθει και με λίγες ώρες ύπνο, κατάλαβες. Εγώ αυτό θέλω να πω. Ναι. Και δεν τελειώνει όπως βλέπεις γιατί και από εδώ να τελειώσει πρέπει να πάμε κι αλλού. Εντάξει, δηλαδή δεν μας στάνουν όλα. Τέλος πάντων. Α, και φυσικά εννοείται παθιά κάτι υπολογιστή, έτσι. Εντάξει, γιατί. έχει ένα λειτουργικό ζήτημα εξ αρχής. Με ένα μεντεσέ εκεί πέρα. Φτιάχτηκε ο μεντεσέ. Ο άνθρωπος που τον έφτιαξε το μεντεσέ έχει φύγει στις ΗΠΑ. Μόνιμα για διακοπές. Μόνιμα. Oh. Ωραία. Και τώρα πρέπει να βρούμε άλλο να μας το κάνει το μεντεσέ. Τι. Θέλει μαστορική τώρα, όχι μαστορική τεχνικού. Εδώ φέρτε. Το πάνε αυτοί αλλού. Έχω κάτι ανθρώπου για τη δύσκολη τώρα, αλλά. Θέλει να πει τώρα, θέλει να φύγουμε στα Μαρμαρά αύριο. Μια ταλαιπώρια. Μια ταλαιπώρια. Σκεφτώ, η μέρα είναι τώρα ταλαιπωρία. Άσε, μην την ψάχνει. Είναι μια ταλαιπώρια η κατάσταση. Ωραία. Okay. Τέλος πάντων. Δύσκολο, Νίκος, παιδιά, το καταλαβαίνετε. Ναι. Είναι μια δύσκολη περίπτωση. Είναι σκάνδαλο γιατί ήδη θα πρέπει να έχουμε φτάσει 10.30 και να πάμε στο break, αλλά ο Γιάννης μας έβαλε 5-6 λεπτά νωρίτερα στον αέρα. Δηλαδή, χωρίς λόγο και αιτία πραγματικά. Εντάξει, δεν έχει break, φίλε, 10 η ώρα. Τι ώρα κλείσανε οι προηγούμενοι. Τι είμαστε εμείς δηλαδή. Χαμάλιδες. Συγγνώμη λίγο, σήμερα είναι Πέμπτη. Οι προηγούμενοι μας έχουν καλομάσει τελευταίες Πέμπτες. Δεν λέω ότι πεινάω τώρα, είμαι κομπλέ. Δεν ήρθε. Ναι, πού είναι ο φίλος και συνάδελφος. Δεν ήρθε, ο Αντώνης, δεν ήρθε. Τι δεν ήρθε. Μπορεί να ακούει όμως. Δεν έχει αυτή την επιλογή. Δεν έχει. Πλέον δεν έχει αυτή την επιλογή, Αντώνη. Δεν την έχει. Το να μην έρθει Πέμπτη το καταλαβαίνω, πως να είσαι Τετάρτη. Αλλά να έρχεσαι μια φορά την εβδομάδα. Εντάξει, δηλαδή μας είσαι καλομάθη, κύριε πρέσβη. Όπως έχει πει και ο Νίκος Μακρόπουλος, πού και πού να περνάς, να μαθαίνω τα νέα σου. Ναι. Εγώ σου λέω να έρχεσαι στάνταρ κάθε Πέμπτη, αλλά ρε παιδί μου, έχεις αφήσει ένα ωραίο δείγμα. Πολύ καλή συνδραλυθική αλληλεγγύη. Αλήθεια. Ωραία. Δεν μπορεί τώρα να φύγει ξαφνικά να μην έρχεσαι. Την άλλη εβδομάδα πιστεύω θα είναι εδώ. Οκ. Okay. Θα φανεί. Και σου λέω το να μην έρθει την Πέμπτη, α πούμε, ή να έρθει ξέρω εγώ την Τρίτη. Δεν με πειράζει. Η Ολλανδία. Αλλά είναι εδώ. Φσάει νομίζω. Αλλά το έβγαλε ο Πίκφορντ πάλι έτσι καλώ. Τέλο πάντων, λοιπόν. Μάλιστα. Είχαμε και άφηξη στο ποδοσφαιρικό πάω σήμερα, φίλε. Θα αφήσω παλίκαρο ο Ροντρίγκο. Ο Ροντρίγκο. Από την Ουνιάου Σαουδουάου. Όχι, ρε. Αυτή ήταν πιο παλιά. Σπορτίβο Άβδε, ναι, πώς λέγεται. Αυτή ήταν πιο παλιά. Ιουνιά, 800 χιλιάρικα. Πού να τον πάρει ο Τίγκα, αγαπητοί φίλοι, 800 χιλιάρικα. Χαζίστε τώρα. Τι να δώσει λεφτά. Και επίση να σου πω λίγο κάτι. Όπως έλεγε κι ένας, ποιος έχει πάρει Βραζιλιάνο ελεύθερο, ρε παιδιά. Δηλαδή, ποιος δεν έχει πληρώσει τη Βραζιλία, έστω και ένα μικρό ποσό για να πάρει παίχτη. Ποιον. Τώρα σημαίνει τον Μπελέμ. Έλα, ρε Νίκο, ποιον να σημαίνει τον Μπελέμ για κανονικού παίχτε τώρα, όχι για. Δεν ξέρω κι εγώ τι. Το Μάρσια Μορόζο. 2-0. Καλά, οκ. Εντάξει. Και ο Λίνο, αν το σκεφτεί, ελεύθερο είχε έρθει στον Πάο. Είδε, τέλο πάντων. Ντορβαλίνο. Και 300.000 είχε δώσει το Πάο και να τον πάρει από την Πόρτο. Δανεικό ήρθε και μετά πλήρωσε, νομίζω. Πάω. Είχε λεφτά να πλήρωσε. Είχε συμφωνήσει με την Πόρτο. Είχε κάνει ωραίο deal με την Πόρτο. Η Αγγλία. Η Αγγλία, όχι, Άρης ο Ράσφορντ. Δυναμικό το τάκλινγκ στην Πάο. Εκεί πέρα λίγο μέσα στην περιοχή πέφτουν λίγο πολύ δυνατά. Καλά, τώρα εδώ, ρε φίλε, έτσι όπω ήταν τέταν. Πώ θα πει. Ωραία στο λέει η Ολλανδία, ρε φίλε. Πολύ ποδότυπη. Είναι η ίδια στο λέει και 50 χρόνια. Ναι, αλλά μου αρέσει πάρα πολύ. Α, ωραία. Λίγο ο Ντελίχτ Νίκο Παπαδόπουλο είναι λίγο εκτός αγώνα, θα λέγαμε έτσι. Πέφτει η τιμή του. Έφεγε και το. Πώς το λένε αυτό, το Nutmeg. Δεύτερη σκέψη για την Μπαρτσελόνα. Αλλά εδώ. Στο δεξι... κόλπο Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακό που αναφέρει τον Βερμάλεν. Ναι, έβαλε ο Βαλβέδε λέει το χεράκι του και να το ψήσει να πέσει στον Ολυμπιακό. Νέο παιδί γι' αυτό. Πόσο είναι, 33. Με όλο το μέλλον μπροστά του. 33. 33. Εντάξει, να σου πω λίγο κάτι. Έχει πάρει Βαλμπουενά. Μπορεί να πάρει τον Μπέργκ, δεν το ξέρουμε. Ναι. Μπορεί να πάρει τον Φερμάλεν. Okay. Ο Ολυμπιακός θέλει να κάνει μια ομάδα ενός χρόνου για να πάρει το πρωτάθλημα. Γιατί είναι δύο χρόνια εκτός τίτλων. Να βάλει τις βάσεις. Ποιες βάσεις, ρε φίλε. Να πάρει τον τίτλο και από το χρόνο να προσθέσει. Ρε φίλε. Να σου πω λίγο κάτι. Καταρχάς, γιατί το λες με τέτοια. Ο Ολυμπιακός θέλει να μπει στους ομίλους, νομίζω περισσότερο. Ποιους ομίλους. Τσέμπιονς Λιγκ. Καλά. Τι καλά. Τρεις γύρους πρέπει να περάσει. Εντάξει. Στους χειρούς θα είναι στους δύο πρώτους, πιστεύω. Okay. Αν κάνετε τις κινήσεις, αντιλαμβανόμαστε ότι τον ενδιαφέρει να κάνει μια ομάδα μιας χρήσης ουσιαστικά για να πάρει τίτλους. Τώρα, το αν αυτή η ομάδα του βγει, αν θα του βγει και οικονομικά, είναι μια άλλη κουβέντα. Μέχρι στιγμής το Βαλμπουενά έχει ανακοινώσει πάντως, γιατί για τον Μπέργκ ακούμε ναι κοντά, ναι συμφωνία, ναι το ένα το άλλο, δεν έχει ανακοινώσει. Τώρα τον Μπέργκ λίγο περίεργο. Ναι, δεν είναι τόσο εύκολο όσο νομίζουμε. Ωραία, και τώρα αυτό το Φερμάλε βγήκε σήμερα από την Ισπανία. Προφανώς και ισχύει. Ναι. Γιατί από ό,τι είδα και τα μέσα του Ολυμπιακού ή τέλος πάντων τα φύλλα προσκύμενα στον Ολυμπιακό το παίζουν πολύ δυνατά. Οπότε. Κόκκινος πρωταθλητής. Προφανώς και υπάρχει θέμα. Γεια σου Δημήτρη. Κόκκινος πρωταθλητής. Ο Ράσφορντ τι είναι, πρόβλημα. Δες ρε φίλε, το τεχνικό team της Αγγλίας έχουν τέτοιο. Ακουστικό. Συνεννοούνται. Καλά. Είναι μπροστά. Ναι.
Και εμείς εδώ πέρα στην Ελλάδα φωνάζουμε. Ήχα, αρχηγός ο Στέρλινγκ, ρε φίλε. Και ποιος ήταν αρχηγός σας, ήδη. Τρέμουν τα κόκαλα του Μπέκαμ. Ο Χάρι Κέιν δεν είναι εκεί. Δεν είναι εκεί. Είναι. Στο τελικό τραυματίας έπαιξε ουσιαστικά. Τέλος πάντων. Στην αρχή ο Ράσφορντ έδωσε τη γλωσσιά. Στον, καλά εξηγήθηκε. Στο δεξιό μπακ πάνω που πήγε να σουτάρει και χτύπησε αυτό. Καλά εξηγήθηκε. Αν κερδίσει η Αγγλία ο Σλαμάς αύριο εδώ πέρα 10-12. Πω. Να σου πω λίγο κάτι. Θα βιάσει. Δεν γίνεται το καλοκαίρι να μην έχει μια διοργάνωση νορμάλ, ρε φίλε. Έστω και λίγο. Δηλαδή ακόμα και το μοντομπάσκετ που έχει φέτος είναι Σεπτέμβριο. Πρέπει κάτι να έχει να ασχολούμαστε. Λίγο ψωμάκι, ρε φίλε. Τα καλοκαίρια που δεν έχει διοργάνωση καλή είναι πολύ ξενέρωτα. Τι να κάνουμε, Ρενικό, έχουμε τις ομάδες. Έχουμε τις ομάδες, οκ. Έχουμε τις ομάδες, Νίκο. Δεν ασχολούνται όλοι μόνο με τις ομάδες. Πέρυσι είχε το Μούντιαλ. Επειδή είσαι κολλημένος με τον Άρη. Εγώ είμαι κολλημένος με τον Άρη. Υπάρχει κόσμος ο οποίος θέλει να βλέπει το διεθνές ποδόσφαιρο, τι βρίσκει. Μπορεί να έχει κανένα Άντερ 21, δες το. Εσύ που είσαι κολλημένος. Άντερ 21 τώρα. Τι θες. Νομίζω έχει Κόπα Αμέρικα κάπου στα κοντά. Α, μπράβο, έχει και Κόπα Αμέρικα. Δούμε εκεί πέρα. Μια χαρά. Α, το δείχνει κανένας, λογικά. Πάντα το δείχνει. Και την τελευταία φορά νομίζω που ήταν 14-15 ήταν. Το δείχνει πάλι. Ναι, αλλά το Κόπα Αμέρικα είναι σε ώρες NBA, δεν βολεύει. Κόπα στον Αμερικάνο. Είναι σε ώρες περίεργες. Εντάξει, όπως λέει στο NBA θα ξενυχθάσει γι' αυτό. Ναι, τέλος πάντων. Γενικά τα καλοκαίρια που δεν έχει κάτι τα είναι λίγο ξενέρωτα. Πότε παίζει η δική μας εθνική την άλλη εβδομάδα? 8 και 11. Α, τώρα! Ναι, ναι. 8 με Ιταλία, 11 με Αρμενία. Α, μάλιστα. Ναι, την Κυριακή είπες. 8 πότε έχουμε, το Σάββατο. Το Σάββατο, ναι. Μάλιστα. Να τους, Αγγελάρα. Ελλάδα, Ιταλία είναι το Σάββατο. Ναι. Αν δεν κάνω λάθος. Τι είμαστε. Ναι, αλλά αν δεν χάσουμε και σε αυτό. Αν κάποιο διεθνή χα βλέπει το live, μπορεί να μα απαντήσει. Ναι. Εντάξει. Έχει ένα ενδιαφέρον τώρα λίγο με την Ιταλία. Α, δούμε τι γίνεται. Mm-hmm. Ελπίζω να μην κάνει πάλι πειράματα τίποτα. Βαλεριάνου στόπερ. Τα έκανα στα φιλικά, ρε φίλε αυτό. Ναι. Αν και από ό,τι διαβάζω τα ρεπορτάζ εθνική, κρατάει κλειστά τα χαρτιά του. Μόνιμα. Μόνιμα. Γιατί για τον Αστασιάδη είναι ήδη ότι κρατάει κλειστά τα χαρτιά του. Μια και πάντα έδειχε λέγεται παιδί που στην καρδιά για το δεκάδε. Okay. Αλλά εμεί θα πάρουμε. Και πόσο μάλλον τώρα κιόλα που στην εθνική ομάδα που έχει. Να σε πω. Ρε. Έλα. Για πάρουμε τον άλλο τηλέφωνο τώρα απόψε να βγει να μα τα πει. Λε. Ποιον ρε. Του συνάδελφο. Καλό φίλο. Του Open Beyond. Του Open Beyond. Δεν ξέρω αν είναι διαθέσιμο να βγει και να σου πω λίγο κάτι. Τι να μην είναι διαθέσιμο. Δηλαδή, συγγνώμη λίγο. Δεν κατάλαβα τι έγινε. Κατέβηκε στην Αθήνα και ψήλωσε. Έχει και άλλα πράγματα να ετοιμάσει ο άνθρωπο, φίλε. Δεν είναι μόνο η δουλειά. Μάλιστα. Είναι σε περίοδο που τρέχει για όλα. Δηλαδή, να μιλήσουμε σήμερα Πέμπτη βράδυ για παιχνίδι εθνική ομάδα που είναι Σάββατο βράδυ. Πλάκα μα κάνει. Αφού αύριο δεν έχουμε κομπή. Και. Ευτυχώ. Γιατί. Έγιναν μάχε γι' αυτό. Λίγο έλειψε και αυτό θα γινόταν. Μάχε γι' αυτό. Δόθηκαν εδώ. Ναι. Λοιπόν, πάλι καλά, Άγιο είχαμε. Βέβαια. Κάποιοι μάτωσαν για να γίνει αυτό. Τέλος πάντων. Μάλιστα. Λοιπόν, όχι, δεν έχει ενδιαφέρον ο Παπαδόπουλος. Δεν νομίζω ότι αξίζει να τον. Δεν πουλάει, θα λέγαμε. Να τον ενοχλήσουμε αυτή τη ώρα. Ευκαιρία για την Αγγλία στην αγκαλιά του Σίλεσεν το σουτ που έκανε. Ποιο παλίκαρο ήταν αυτό. Δεν πρόλαβα να δω. Ο Ντέλφ πρέπει να ήταν. Κάπα 13, τι Σάββατο τελικό με πάω. Ποια κάπα 13, του Άρη. Μάλιστα. Ναι, ρε φίλε, να ορίστε. Θεματάκι. Όλα about Άρη. Δύο σελίδε αύριο λοιπόν. Στην Άρη εσύ. Βέβαια. Βέβαια. Κάπα θα πας. Τι? Θα πας. Πού πάω? Στην Κάπα 13. Όχι. Γιατί ρε φίλε, είναι εκεί κοντά σε ένα, θα πας μια βόλτα, τίποτα εκεί στο σουωτή. Έχω πάει μέχρι Κάπα 17. Μέχρι Κάπα 17. Στα μπουσουλήματά μου πήγαινα σε αυτά. Και προσέξτε τον Παπαδόπουλο, όταν πήγαινε σε αυτά. Στο καλό όμως δεν ήσουν φίλε Κάπα 20, άλλοι ήταν. Τι? Στο καλό τη Κάπα 20 δεν ήσουν άλλοι. Σωστό, ήτανε. Σωστό. Γιάννη ήρθα, λέει. Και πηγαίναμε και κάναμε live το παιχνίδι τότε, ναι. Πριν πέσει ο Άρης. Είναι αυτά σας φάγανε. Ναι. Από το γήπεδο με ίντερνετ φορητό και. Σώπα, ρε. Ναι. Πού στο όρθιο, τι το υπολογιστή πάνω στο καπό του αυτοκινήτου. Συνήθως αυτά τα παιχνίδια γίνονται σε γήπεδα που έχουν κερκίδες. Μικρές έστω. Α, οκ. Τελευταία φορά που παρακολούσα παιχνίδι υποδομών ήταν που πήγα φέτος στο Άρης ΠΑΟΚ, ΚΑΠΑ 19, στο. Πώς είναι, στη Χαλκιδική, μωρέ. Στο Λάκωμα. Στο Αβραάμ Παπαδόπουλος. Στο Αβραάμ Παπαδόπουλος, αλλιώς, ναι. AKA, Αβραάμ Παπαδόπουλος, ναι. Μάλιστα. Το οποίο να υποθέσω ήταν υπερσύγχρονο γήπεδο. Ελά. Υπερσύγχρονο γήπεδο. Του Άρη μας λέει εδώ πέρα ο φίλος, ναι. Καλά, ναι. Τελευταία λέξη της ποδοσφαιρικής τεχνολογίας. Και όσο τότε αυτό σκέψε το παιχνίδι, ήταν πέρυσι τον Οκτώβριο. Μέχρι και πριν λίγο καιρό το γήπεδο ήταν σε κακό χάλι. Δηλαδή φαινόταν πράσινο, αλλά ήταν πέτρα κάτω. Αλλά τι κάνουμε. Τι κάνουμε δηλαδή. Και τι κάνουμε. Δηλαδή. Μακάρι οι άνθρωποι του Άρη να φροντίσουν την νέα σεζόν, η ΚΑΠΑ 19 και ο Χειμώνα να παίζουν σε καλύτερα γήπεδα. Διάλειμμα φίλες και φίλοι. Στοίχημα.gr μαζί μας. Στη στοίχημα αυτή τη στιγμή μπορείτε να μπείτε και να ασχοληθείτε
με πάρα πάρα πολλές επιλογές στο Ολλανδία-Αγγλία 0-1 στο 44ο λεπτό της αναμέτρησης. Εκατοντάδες επιλογές. Κάθε μέρα λοιπόν οι περισσότερες επιλογές που μπορείτε να φανταστείτε είναι στη στοίχημα.gr. Κατεβάζετε την εφαρμογή για το κινητό σας και το τάμπλετ σας και όπου κι αν είστε την έχετε μαζί σας. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο. Είχαμε πει. Εδώ. Ωραία. Είχαμε πει την περασμένη εβδομάδα με τον Νίκο Μοσχοβίτη ότι αυτό θα είναι το χαλί της εκπομπής για την καλοκαιρινή περίοδο. Ήταν λίγο παράληψή μας που δεν ξεκινήσαμε από τη Δευτέρα Τρίτη, γιατί πλέον κάνουμε από τη Δευτέρα. Ποτέ δεν είναι αργά. Ναι, αλλά ποτέ δεν είναι αργά και στην τελευταία εκπομπή της εβδομάδας σας συστήνουμε με το καινούριο χαλί του Μπαλαντέρ, το καλοκαιρινό χαλί του Μπαλαντέρ. Θα πάει μέχρι 31 Αυγούστου, αν αντέξουμε. Ναι, αν αντέξουμε τότε και δεν έχουμε λυγίσει να πέσουμε κάτω, χαμήλωσε λίγο την πέση. Άγιε, πλέον πρέπει να βάζουμε, πρέπει να βάζουμε και το Σεπτέμβριο, πιστεύω, πλέον μέσα στο καλοκαίρι. Όχι. Και ο Σεπτέμβριο. Τι κάνει το ξενοδοχείο, έχουμε. Πού καλοκαιρινό μήνα. Κάποιοι έχουν, οκ. Εμείς δεν έχουμε. Όχι, αυτό πιάνεται. Φίλε, πλέον η ζέστη που έχει το Σεπτέμβριο είναι καλοκαιρινή. Όχι. Δεν είναι. Μέχρι το πρώτο δεκαήμερο μετά δεν είναι το ίδιο. Εντάξει. Χαλάει, αυτό σου λέω. Επίσης το λέω από τώρα. Αλλά με κορμί και αλάτι θα πάμε. Το λέω από τώρα. Το καλοκαίρι δεν ξέρω αν θα πάω κάπου. Δεν ξέρω κάπου για τέλη Ιουλίου που λέγαμε. Α, μπορεί να μην πας πουθενά δηλαδή. 19 Σεπτεμβρίου όμως σίγουρα θα είμαι εδώ αν συνεχίζουμε μέχρι τότε. Γιατί έχει Φλόρενς στο Ηρώδιο και θα είμαστε εκεί σίγουρα. Όσο και να κάνει το Ηρώδιο. Και 500 ευρώ να κάνει, θα πάμε. Ναι. Κατάλαβες. Ναι. Μάλιστα, ωραία, να πάτε. Αυτό να ξέρεις. Μέχρι 19 Σεπτεμβρίου, δηλαδή να ξέρεις ότι από τώρα δηλαδή για τότε. 6 έχουμε ακόμα. Το ξέρω, αγόρι μου. Το ξέρω, αγοράκι μου, ναι. Κάτσε το μα θα κάνουμε βραδινή εκπομπή του χρόνου. Αυτό σου λέω. Για πολύ βασική προπόθεση. Εντάξει. Και με αναλόγως μετά θα δούμε πώς θα το. Καλά, εγώ δεν θα πάω άδεια γενικό μέσα στο Σεπτέμβριο. Ναι, μέσα στο Σεπτέμβριο βασικά να ξέρετε. Και πολλοί το ξέρετε. Θα δεσμεύω στον αέρα. Το Σεπτέμβριο παίρνουν άδεια αυτοί που έχουν λεφτά. Σεπτέμβριο είναι πάρα πολύ ωραία εποχή να πάτε διακοπές. Παίρνουν άδεια αυτοί που έχουν λεφτά. Είναι πάρα πολύ ωραία λοιπόν, εποχή να πας διακοπές. Ναι. Χρειάζεσαι λίγο τύχη να μην πετύχεις κανένα καιρό περίεργο. Ναι. Αν και πλέον έχει ελαττωθεί η πιθανότητα να πετύχεις καιρό περίεργο. Να μιλάμε τώρα για αρχή Σεπτεμβρίου, δεν μιλάμε να πας τώρα 25 Σεπτεμβρίου με 1 Οκτωβρίου. Εντάξει, εκεί λίγο ελέγχεσαι, οκ. Αλλά εκεί αμέσως με τον Αύγουστο, 1 με 5 Σεπτεμβρίου, ας πούμε, εκεί το πρώτο δεκαήμερο είναι σούπερ. Μάλιστα. Γιατί έχει φύγει όλο το μπούγιο. Ναι. Έτσι. Και είναι σούπερ. Αυτό πάνω πρέπει να το δούμε, φίλε. Ναι. Το έτερος εγώ, χαμένες ψυχές. Ναι. Πυγμαλιώνας, ναι. Πυγμαλιώνας πρέπει να είναι δυνατός. Ναι. Και όποιος ήταν με κλαί αρνέσει, σέβομαι. Εντάξει, Ήταν ο Πυγμαλιών με κλαίλια. Παλιά, πολύ. Όχι, παλιά πριν 14 χρόνια. Πριν 4 χρόνια τον Κανάκη, φίλε, με την κλαίλια. Τώρα η κλαίλια είναι με Μάνου Τσάου και έχει παιδί. Α, πριν τον Κανάκη ήταν με αυτόν. Δεν ξέρω, από σένα το ακούω πρώτη φορά, δεν το ξέρα. Άντε να έχει μια πενταετία, κάπου εκεί. Ήταν όμως, ήταν μαζί. Ναι. Μετά με τον Αντώνη. Πριν τον Πυγμαλίων ήταν με τον Αντώνη. Οκ. Και μετά ήταν. Αντώνη με τον Μάνου Τσάου, Νίκο, μην τα μπερδεύει τώρα λίγο. Τα έχει λίγο στο μυαλό σου μπερδεμένα. Μετά τον Αντώνη ήταν με τον Μάνου Τσάο. Σίγουρο. 100%. Μάλιστα. Λοιπόν. Βάζεται κάτι ήθελα να πω τώρα και με μπέρδεψε. Πιέζε μου. Κάτι ήθελα να πω τώρα και δεν μπορώ να θυμηθώ. Νι. Όχι για τον Πυγμαλίων. Α, για την Κλέλια. Ναι. Θυμάμαι παλιά όταν βγήκε και έκανε τον Τούτο Καλό. Σε εκείνη τη σειρά του Μέγκα δεν ήταν. Που είχε ναι, από εκεί είχε γίνει γνωστή. Ναι. Λοιπόν. Κάπου είχε εκπομπή ο Ζαμπούνη ή ήταν σε εκπομπή με το Ζαμπούνη. Ναι. Και τη λέει ο Ζαμπούνη με τα δικά του εκεί πέρα έτσι. Τα βασιλικά αρχίζει να τη λέει ότι ξέρετε το επίθετό σας είναι πάρα πολύ επαναστατικό. Λέει αυτή γιατί λέει στα γαλλικά το επίθετο το Ρενέζι. Ρενεσάνς, βεβαίως. Τη λέει κάτι τέτοια. Ρενεσάνς. Η Κλέλια. Φίλε Δημήτρη, θα μιλήσουμε και για Λούσιφερ. Αν θέλετε μετά, ναι. Καλή ήταν η τέταρτη. Άγγιζε. Ήταν δυνατή. Εδώ άλλε δεδομένε. Εσύ θα μιλήσει, γιατί εγώ το έχω δει. Ναι, ήταν καλή η τέταρτη σεζόν. Ενώ δεν το περίμενα, κάνανε καλή δουλειά και περιμένω με ενδιαφέρον την Πέμπτη. Του χρόνου τώρα με το καλό. Έχουμε περιμένουμε αυτό, περιμένουμε και το Blacklist που θα βγάλει 7η σεζόν. Ναι. 7η σεζόν. Ναι. Τι τραβάτε τόσο, ρε παιδιά. Εντάξει, εκείνο. Εδώ φτάσαμε 6η σεζόν να μάθουμε ποιο είναι αυτό, ρε. Τελικά στο τέλο. Τελικά στο τέλο. Μην κάνω, ναι, τελικά στο τέλο. Τελικά στο τέλο. Τι δουλειά κάνει, Παπαδόπουλο, δημοσιογράφο. Τελικά στο τέλο εν τέλει, έμαθα αυτό. Ναι. Στην τελική. Ενδεχομένω και με προποθέσει. Ναι. Θεωρώ, πιστεύω και αισθάνομαι, Δημήτρη Καλατζήτη είναι αυτό. Ναι. Ότι τα λόγια δεν είναι ο καλύτερο προμηθευτή τη αλήθεια. Λοιπόν. FM και ενώ τα μηνύματά σου 45526 θέλετε, δεν διαβάζουμε. Καλή μου, θα σπάσει. Πω, αυτό είναι σε άσχημη κατάσταση. Και μετά εσύ θε να πάμε. Θα με χαλαρώσει εκείνο μετά. Α. Εκεί μόλι πιο στο Βασίλη και παίρνει μια βότκα μετά θα. Αυτό τώρα όντω θα με χαλαρώσει. Σου κάνω πλάκα. Αύριο τι ώρα αριβάρουμε. Το απόγευμα σε κάποια φάση. Θα πρέπει να ξεκινήσουμε το πρωί πάλι. Μια κατάσταση. Ετοιμάστε και τα πράγματα του παιδιού. Μισότερη κατάσταση. Ναι, γιατί πάει για μόνιμη κατάσταση. Και αυτό εκεί πέρα. Πω.
Θα μείνει ο Νίκος μόνος σε τέσσερις στίχους. Τρίτες, τετάρτες, πέμπτες. Ναι. Γιατί τις υπόλοιπες θα είναι αλλού. Λοιπόν, έλα και μια Δευτέρα, όμως μην είσαι τώρα. Ναι, ρε φίλε, εντάξει. Θα κλείσει καμιά Δευτέρα. Θα δούμε τι θα κάνουμε, ναι. Ποτέ. Θα δούμε τι θα κάνουμε. Θα τα βολέψουμε κάπως. Απλά τώρα έχω αρχίσει, αρχίσει να μου βγαίνει η πίεση τώρα εδώ πέρα. Θες λίγο να βγεις έξω να πάρεις τον αέρα σου. Όχι, ρε, εσύ, δεν είναι θέμα. Για να έχουμε κανένα τεπών, κανένα. Θέμα αγέρα. Κάνα αγέρα. Αγέρα, ήσουν. Και είναι ανώφελο για σένα να δακρύσω. Και είναι ανώφελο λοιπόν, για σένα. Λοιπόν, λέγε τώρα τι έχουμε άλλο. Ροντρίγκο Σουάρες. Αγέρα, ήσουν. Εγώ θα σου πω για τον Ροντρίγκο Σουάρες. 300 χιλιαρικά, φίλε. Εσύ θα μου πεις το. Και δεν τα πήρε ο Πορτογάλος, τα πήρε ο Βραζιλιάνος. Γιατί αυτό είχε τα δικαιώματά του. Γκρέμιο. Σαουζουάου. Πώ είναι. Γκρέμιο Νεάπολης, κάπως έτσι. Πολύχνης, ξέρω εγώ. Πού να μπλέξει, πού να μπλέξει ο Τίγρης με 800. Αυτά 800 και γκρίνο και τέτοια άσε. 800 μια θα πάω να πάρω πώς τον πήγαν αυτό, το Παουλίνιο. Πήρε Παουλίνιο. Πω, τι πανηγυρίζεται με αυτό, ρε φίλε. Γιατί? Γιατί τώρα αυτό το Ροντρίγκο όντως τον ήθελε η ΑΕΚ. Όντως, ωραία. Και έβγαζε προς τα έξω από ένα σημείο και μετά ότι υπήρχε απόσταση στο κομμάτι των χρημάτων. Λογικό. Όχι όμως για την ομάδα, για το συμβόλαιο αυτού νου. Ωραία. Τώρα, να σου πω την αλήθεια, δεν ξέρω πάω με πόσα λεφτά τον κλείνει, αλλά δεν είναι ρε φίλε, ξέρεις, συμβόλαιο 800 χιλιάρικων, ας πούμε, ξέρω 900 που είναι πολύ ακριβά. Εγώ χαμηλά είναι σου λέω, η βάση του. Μάθανε για τα 800 και ρε, κάνανε πίσω. 100%. Όταν η κουβέντα πήγε, ναι, μας αρέσει, ναι, τους είπε ότι ξέρετε, έχω ένα παίχτη εκεί πέρα, αυτός ο Πορτογάλος που ήρθε πολύ καλός, είναι ελεύθερος, μένει και το ένα και το άλλο. Όχι. Το ψάχνω από εδώ, το ψάχνω από εκεί. Max's coach. Έχει και μια μάθη Βραζιλία που είναι να πληρωθεί για το ένα και το άλλο. Όχι, δεν είναι, δεν από εδώ, από εκεί πήγε, πάω 800, γεια σας, τελειώσαμε. Έλα εδώ. Και ο Μπακάκης καλός είναι. Wow, πάρα πολύ καλός. Μια χαρά. Εξαιρετικός. Μια χαρά. Απλά όταν περνάει το κέντρο το παιδί έχει λίγο ένα θέμα. Ναι. Είναι νομίζω ένα σνάουτσερ. Ναι. Θα μπορούσε. Όχι, δεν είναι τόσο καλός αμυντικά όσο ο Μύρο. Ο Μύρο εντάξει, όχι ήταν. Ναι. Απλά έχουν αυτό το κοινό χαρακτηριστικό όταν περνούν τη μεσαία γραμμή. Κάτι του πιάνει ένα πανικό ρε παιδί μου. Ναι. Του διακατέχει. Ναι. Πάνω να σου πω την αλήθεια, αν μου έλεγε ότι η πρώτη μεταγραφή του ΠΑΟΚ σε αυτό το καλοκαίρι θα ήταν δεξί μπακ. Θα σου έλεγα, άι πάγια να πω δωρε. Γιατί γενικό, πού χάφι θέλεις, αφού πήρες και τον άλλον. Πούντος. Δεν συμφώνεις οριστικά. Δεν έχει ανακοινωθεί, ρε φίλε. Η λογική λέει ότι αυτός ήρθε σήμερα, πήγε για πρώτες εξετάσεις σήμερα, αύριο να το τελειώσει και μετά να υπάρχει ανακοίνωση. Δεν δόθηκε να. Και με τον Σίλβα υπάρχει συμφωνία ουσιαστικά έτσι, ναι. Και με την Γκρόσμου. Δεν είπε, ρε φίλε, ότι έχουμε συμφωνήσει με τον Σίλβα να ξέρει τον περιμένουμε. Ναι, ρε παιδί μου. Δεν είναι σε φάση ακόμα του Σίλβα. Δεν υπάρχει ενημέρωση ότι έρχεται αύριο μεθαύριο. Συμφωνία υπάρχει όμως, okay. Αλλά σου λέω: η πρώτη μεταγραφή που θα ανακοινωθεί είναι δεξιού μπακ. Αν μου το έλεγες λοιπόν πριν ένα μήνα, θα σου έλεγα: φύγε από εδώ, ρε φίλε, πρώτη μεταγραφή. Μα δεν θες πολλά, Νίκο. Όχι ότι υπάρχουν και θέλει δεξιού μπακ. Ποιοτικές προσθήκες. Έτσι. Ναι. Και αυτή η κίνηση είναι τύπου Ίγκασον. Έχει να δει κόσμο μάτω. Στο ξεκίνημα ειδικά. Why you put him, you know, put me. Δεν έχει, δεν είναι. Καλά, δεν είναι. Ο Λουτσέσκου χαζό είναι, πιστεύει. Καλά, mentality, group. Πώς το λένε. Απλά επειδή ο μάτω γενικά, ρε παιδί μου, δεν είναι και πολύ. Γιατί την αγαπάει και πολύ την προπόνηση, ρε παιδί μου, άνθρωπος, εντάξει. Υπάρχουν πολλοί τέτοιοι. Είναι πολλοί τέτοιοι παίχτες. Ναι. Ωραία. Το οποίο δεν σημαίνει αυτό ότι είναι κακό στα παιχνίδια, έτσι. Όχι, μια χαρά είναι. Απλά δέρνει λίγο. Όπως τώρα ο Μάτος πάει για τέταρτη σεζόν στον Πάγκο, δεν κάνω λάθος. Τέταρτη. Λοιπόν. Έχουμε εικόνα πλέον από το Μάτος και ξέρουμε πάνω κάτω τι είναι, ρε παιδί μου. Δηλαδή, ας πούμε, στα ξεκινήματα τη σεζόν ο Μάτος μέχρι να βρει πατήματα θέλει λίγο. Θέλει χρόνο. Ωραίος. Ωραία, μάλλον. Ωραία. Ακόμη πιο ωραία. Λοιπόν, τώρα που θα έχει νεύρα, γιατί σου λέει μου φέρνει εδώ πέρα αυτόν και θα μου φάει τη θέση και τέτοιο και τώρα και τα άλλο, θα έχω σίγουρα κόκκινη κάρτα στα δύο πρώτα παιχνίδια Champions League. Μάτος παίζεται με τρέλα στη στοίχημα από τώρα. Όποιον και να είναι ο αντίπαλος. Ωραία. Δύο δεν θα δίνει. Δύο μόνο, παραπάνω θα δίνει. Παραπάνω, τέσσερα. Ναι. Θα βγάλουμε λεφτά. Εδώ σας δίνουμε στιγματικές προτάσεις, θα βγάλουμε λεφτά. Θα έχει ενδιαφέρον. Τέλος πάντων, εντάξει, πλάκα κάνουμε. Λοιπόν, αυτό το παλικαράκι είναι να ανακοινωθεί αύριο. Νομίζω ότι έχει αρκετά στοιχεία ανάλογα με τον Μάτος. Έτσι, ακούγοντας και διάφορους σήμερα που μιλήσανε για αυτόν από την Πορτογαλία, στα 27. Το Δεκέμβριο κλείνει τα 27. Καλή ηλικία. Εντάξει, είναι σε πολύ καλή ηλικία. Εγώ να σας πω την αλήθεια λίγο. Όταν μιλάμε για Πορτογαλία, ναι. Εντάξει, και ακούω καλύτερο δεξιό μπακ του πρωταθλήματος και όλα αυτά, και από την Desportivo Aves τον παίρνει, ξέρω εγώ, μια ελληνική ομάδα. Θα φουσκώνω λίγο. Λίγο. Εντάξει. Okay. Όντως έχει κάνει ένα πολύ καλό πρωτάθλημα. Ναι. Και γεμάτο και με συμμετοχές και με γκολ και με assist. Όντως ήταν πρωτάθλημα, τέλος πάντων, ήταν σεζόν βήματος παραπάνω. Απλά η λογική λέει στην Πορτογαλία ότι όταν υπάρχει ένας τέτοιος παίκτης, τις περισσότερες 9 στις 10 φορές πηγαίνει στην Πόρτο ή στην Μπενφίκα ή λιγότερες στην Sporting Λισαβόνα, που είναι οι τρεις μεγάλες. Ας μείνουμε στις δύο πρώτες που παίζουν και το Champions League.
Τώρα στην προκειμένη ο ΠΑΟΚ κινήθηκε γρήγορα. Στην προκειμένη περίπτωση, ο συγκεκριμένος έτσι κι αλλιώς προερχόταν από την Πόρτο. Άσχετα που ήταν σε αυτήν την Deportiva, δηλαδή έχει βρεθεί εκεί. Και να δούμε πώς θα είναι σε πρώτη φάση. Να πω την αλήθεια, δεν ξέρω κατά πόσο δηλαδή αυτό που καίγεται τώρα ο ΠΑΟΚ ήταν δεξιός μπακ. Ναι. Αλλά okay. Αφού το βρήκαμε, τον πήραμε. Ακριβώς. Έτσι. Και είναι λίγο κίνηση που κοιτάει παρακάτω. Δεν είναι τόσο παίχτης που καίγεσαι και τον πετάς στην δεκάδα. Δεν είναι σε θέση που καίγεσαι. Είναι λογική Ίγκασον αυτή η μεταγραφή. Όπως έγινε τον περασμένο Ιανουάριο η κίνηση του Ίγκασον. Πάλι με χρήματα, όχι με 800.000 εκείνη, με 4 εκατομμύρια στη Ροστόφ. Ενός παίχτη δηλαδή που ναι, μεν τον παίρνει σε μια θέση που έχεις παίχτες εκεί. Ναι. Αλλά είναι και στη λογική ότι και γεμίζεις τον ανταγωνισμό και το βάθος και κοιτάς και λίγο παρακάτω. Έτσι, δηλαδή, στο ενδεχόμενο σε ένα χρόνο αυτός να είναι αυτός ο βασικός. Έτσι, γιατί και ο Μάτος είναι. Πώς είναι ο Μάτος, 33. Ναι, ωραία. Πρέπει να είσαι έτοιμος για το επόμενο βήμα. Μεταξύ, αυτά είναι πράγματα πρωτόγνωρα για τον ΠΑΟΚ. Γενικά είναι πρωτόγνωρα για ελληνική ομάδα αυτά τα πράγματα. Έτσι πρέπει να λειτουργούν οι ομάδες σωστά. Ναι. Αυτός που έχει έρθει μαζί με τον Σούντγκραν και το είπε τώρα που στον Ίγκανσον, το θυμηθήκα, είναι ίδιος ο Ίγκανσον. Ίδιος. Αυτός που ήρθε. Όχι ο Σούντγκρεν. Αυτός που ήρθε μαζί του. Α, φίλος του, ξέρω εγώ. Φίλος του, ήταν ατζέντη του. Ένας από τους. Όταν αναβερτίζει, θέλω να πω για να τρέχει τα πράγματα. Εντάξει, ναι. Okay, ναι. Είναι Ελληνοσουηδός. Ναι. Από ό,τι έμαθα. Και είναι ίδιος ρε φίλε με τον Ίγκανσον. Και τώρα έλεγα όλη τη μέρα ποιον μου θυμίζει. Να σου πω λίγο κάτι γιατί εκεί πέρα πάνω κάτω. Ναι, αν πει όλοι ίδιοι είναι τώρα. Ναι, δεν είναι. Όσοι δεν έχουν μουσια μοιάζουν, όσοι έχουν μουσια μοιάζουν. Σαν τους Κινέζους κι αυτοί. Δεν μπορείς να ξεχωρίσεις ποιος είναι τι. Ναι. Μάλιστα. Okay. Κορμί και αλάτι. Οπότε τελειώνει αυτό το θέμα λογικά αύριο με ανακοινώσεις και όλα αυτά. Τελειώνει και του Ισμαήλ Σίλβα από όσο γνωρίζουμε. Και μένουν οι επόμενες κινήσεις που εγώ νομίζω ότι πάλι θα κινηθεί. Η επόμενη κίνηση ήταν και αυτή χαφ. Αφού θες πέντε εκεί πέρα δεν γίνεται τώρα. Εκεί είσαι τρύπα. Ναι. Ο Σάκοφ έτσι όπως φεύγει. Για τον Σάκοφ φαίνεται, νομίζω ότι έχει και. Ο Κάνιας. Και επίσημα πλέον ότι. Εντάξει, ο Πάοκ σταματάει να ασχολείται με την υπόθεση Σάκοφ. Ο Κάνιας. Μου κάνει λίγο την προσπαθία να αλήθεια να σου πω για τον Σάκοφ. Όχι για τη στάση του Πάοκ. Η στάση του Πάοκ φυσιολογική μου φαίνεται. Απλά. Δηλαδή, φίλε Σάκοφ, να σου πω λίγο κάτι. Είσαι 29, 28, 29. Θέλει μια νέα προοπτική. Είναι πολύ ωραία. Εντάξει, πολύ όμορφα. Τα λεφτά που σου δίνει ο Πάοκ είναι πολλά. Δηλαδή τα 700. Είναι συμβολεάρα. Εντάξει. Δηλαδή, θα βγει στην αγορά. Μπορεί να θες να γυρίσει και πίσω, βέβαια. Είναι γι' αυτό ένα θέμα. Έτσι, να είσαι εκεί πέρα κοντά. Okay. Αυτό το δέχομαι. Για κάποιον ο οποίος πήγε στο εσωτερικό 3 χρόνια, πέτυχε ό,τι πέτυχε και θέλει να γυρίσει πίσω. Okay. Απλά χρήματα δεν νομίζω να βρει περισσότερα, ρε φίλε. Δεν νομίζω καν να βρει ίσα ή εκεί κοντά. Ναι. Με τα 700.000 που του έδινε ο ΠΑΟΚ. Τέλος πάντων. Θα πάει στο Βλάνταν. Στο Βλάνταν, ρε φίλε, άμα θα πάει. Που βλέπω ότι έχει ατονίσει λίγο το όλο θέμα. Θα πάει λογικά με χρήματα που έπαιρνε μέχρι τώρα στον ΠΑΟΚ. 500. Γιατί ο Βλάνταν έχει και θέμα με το FFP. Financial Fair Play. Ναι, έχει θέμα με κάποιον. 500 δηλαδή. Πώς. 400, 500. Οκ. Okay. Αλλά από ό,τι καταλαβαίνω, αυτός μάλλον ψάχνεται για να γυρίσει πίσω ή τέλος πάντων περιμένει κάτι καλύτερο, κάποιο άλλο καλύτερο πρωτάθλημα. Δεν ξέρω. Πού είναι αυτός, πάμε. Ουκρανία. Ουκραίνα. Ναι. Δυναμό Κιέβου. Δυναμό Κιέβου. Εντάξει, φίλε, ξέρω εγώ τι να σου πω. Καργίνα. Απλά σου λέω ότι. Στον ΠΑΟΚ και ήσουν καλά, λέω εγώ, και χρήσιμο παίχτη. Άσχετα αν σε πολλού δεν άρεσε και το ένα και το άλλο, είναι πολύ χρήσιμο εργαλείο και με καλά νούμερα στον ΠΑΟΚ. Αλλά και τα χρήματα που σου δίνανε καλά, τέλος πάντων, okay, η συγκεκριμένη υπόθεση μένει πίσω για τον Κάνιας. Δεν είναι κάτι τελειωμένο, αλλά δεν είναι και κάτι που. Ξέρεις, να. Του Κάνιας πιστεύω ότι είναι πιο εύκολο. Αν δηλαδή ο ΠΑΟΚ πει ότι ανανεώνουμε τον Κάνιας, νομίζω θα τον ανανεώσει. Πότε ξεκινά προετοιμασία. Αχ, τώρα μου βάζει δύσκολα. Μία Ιουλίου, ας πούμε. Νομίζω θα κάνεις καθόλου νομίζω εδώ. Μία Ιουλίου ο ΠΑΟΚ φεύγει στην Ολλανδία. Ναι, και ο Άρης. Απλά δεν θυμάμαι θα κάνεις, αν θα κάνει κάτι θα εδώ. Κάνει εδώ. Δεν μπορεί να μάζομαι, θα το κάνει εδώ πέρα. Ναι, κάποιες μέρες. Δύο-τρεις. Ναι. Ναι. Οπότε κάπως αυτό που ο Άρης και ο ΠΑΟΚ θα κάνουν σχεδόν δίπλα προετοιμασία φέτος είναι. Πολύ καλό. Ο ΠΑΟΚ το μεταξύ ξέρει ότι φεύγει μία και γυρνάει 28. Θα γυρίσει ενδιάμεσα γιατί ξέρω ότι είναι. Μία εβδομάδα γυρνάει ή εδώ ή πάει στη Ρουμανία, αν θυμάμαι καλά, για ένα φιλικό. Με και κλούς, ξαναπάει μετά στην Ολλανδία. Και μετά γυρνάει στην Ολλανδία. Ο Άρης γυρνάει 13. Ναι. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ έχει δύο στάδια προετοιμασίας. Πάλι όπως και πέρσι. Και πέρσι νομίζω πήγε δύο φορές. Ναι. Και πέρσι πήγε δύο φορές. Πέρσι όμως είχε και άλλο προκληματικό, Είχε συν ένα. Στο δεύτερο ήσουνα. Συν ένα ζευγάρι προκληματικό. Τώρα μπαίνει 3 Αυγούστου. Τώρα ναι, μπαίνει τρίτο και μετά πα για playoff αν περάσει. Έτσι. Και να αποκλειστεί γιατί playoff για Europa League είναι. Okay. Τέλος πάντων.
Κάπως έτσι έχουν τα πράγματα με τις μεταγραφές. Mm. Χθες το θέμα βγήκε αργά, είναι η αλήθεια. Το διαβάζαμε λίγο πριν κλείσουμε. Και είναι το εξαιρετικό. Αλλά ήταν όντως πολύ προχωρημένο. Γιατί ο παίκτης σήμερα μπήκε στο αεροπλάνο και είναι στην Θεσσαλονίκη. Μάλιστα. Οπότε. Ακούσατε και τα αγάπη Γαβριλίδου. Δεξιό σε μπακ. Βγήκε από το αεροδρόμιο Μακεδονία. Ναι. Έκανε δουλίτσα και για μας. Βέβαια. Βέβαια, σε παρακαλώ, ρε φίλε. Γιατί είχαμε το info. Ο ρεπόρτερ πρέπει να είναι εκεί. Είχαμε το info ότι έρχεται ο Ρόζο τη Γαλλία. Α, ναι, και εκεί έμεινε. Μέρα μπάρα δύο τριγόνια. Λοιπόν, και ήρθε μετά ο Ρόζο. Μια χαρά. Και οι φωτογράφοι που είχαν πάει για τον Μπάουκ τραβήξαν και τον Ρόζο και είχαμε και εμεί μια χαρά. Πάρα πολύ ωραία. Έτσι είναι. Πάρα πολύ ωραία. Το ρεπορτάζ τρέχει. Έτσι είναι, φίλε. Και όπω λέγανε στι σχολέ μεσογραφή, πρέπει να είσαι all around, λέγανε. Δεν το λέγανε. Οι συνάδελφοι. Το λέγανε. Κάποιοι το λέγανε. Ευκαιρία για την Αγγλία, λοιπόν. Για να δούμε την ευκαιρία. Κόρνερ. Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο στο 49 η φάση αυτή με τον Στέρλινγκ. Ο Ραχίμ. Δεν υπάρχει ευκαιρία. Ήταν offside, τζάμπα η φασαρία που έκανα. Ε? Τζάμπα η φωνή, δηλαδή. Η ενέργεια που έβγαλε. Offside. Η Ολλανδία λίγο δεν στρίβει. Καλά τώρα μόλι. Με τον Βέρτζιλ Φαντάικ και τον Ματία Ντελίχτ. Ο Βέρτζιλ Φαντάικ αυτό που ήταν να κάνει το έκανε. Σωστό. Αυτό ο εξαιρετικό στόπερ. Καλώ. Που θυμάσαι τότε τι. Μπινελίκη είχε πέσει για τα λεφτά που είχε δώσει η Λίβερπουλ. 60-70 εκατομμύρια. Ναι, ότι ήταν υπερβολικά και δεν ξέρω εγώ τι. Ναι, αλλά. Δεν ξέρω, εγώ που ξέρουμε όλοι. Κάτι Southampton έχει πάρει, νομίζω. Southampton, ναι. Ναι. Και πριν από αυτόν τον Southampton είχε πάρει τον Lovren. Είχε πάρει και έναν άλλο με την κόρη του Southampton. Όχι τον Ρόμπερτσον, ο Ρόμπερτσον απαλού τον πήρε. Τη Χάλ τον πήρε τον Ρόμπερτσον. Νομίζω και τον Lovren είχε πάρει από την Southampton. Αυτό δεν είναι πολύ τρελαίνει, να σου πω την αλήθεια. Τι να σε τρελαίνει, φίλε, λίγο αργό. Okay. Καλά να σου πω. Νικό, πρόσεξε με λίγο. Οι περισσότεροι στόπερ αργοί είναι. Συμφωνώ. Εντάξει. Απλά αυτό που λες είναι ότι είναι λιγότερο αργό σε σχέση με τους άλλους. Ναι. Επίσης, η Λίβερπουλ στην ταχύτητα που παίζει δεν μπορεί να έχει αργό στόπερ. Με τον τρόπο τον οποίο λειτουργεί. Ο Φαντάικ για τα δεδομένα του είναι γρήγορος. 100%. Ναι, ναι, ναι. Ο Λόβρεν είναι. Και νομίζω, Νίκο, ότι πλέον σιγά σιγά στόπερ τύπου Λόβρεν αρχίζουν να εκλείπουν από το ποδόσφαιρο. Ναι, δεν ταιριάζουν. Ναι. Βλέπετε, ας πούμε, στο καλά πρώην. Η δική σου στόπερ ποιος είναι γρήγορος από τους δύο. Και οι δύο. Είναι τόσο γρήγορο. Και ο Βαρέλα είναι γρήγορο. Ο Κρέσπο είναι πάρα πολύ γρήγορο για στόπερ. Ναι. Έτσι, γρήγορο δεν εννοώ ταχύτητα στο να τρέξω. Εννοώ στην αντίδραση. Ωραία. Ο Κρέσπο είναι και σε ταχύτητα για στόπερ γρήγορο και στην αντίδραση. Ο Βαρέλα δεν είναι. Δεν έχει ρε παιδί μου το τρομερό σπριντ, αλλά είναι και αυτό γρήγορο για στόπερ 1,90. Καλώ. Ωραία. Και ο γκασο νομίζω ότι έχει τέτοια σχετικά. Ωραία. Απλά τον γκασο δεν τον έχουμε δει. Να πω την αλήθεια. Τον έχουμε δει, αλλά τον έχουμε δει. Δεν τον έχουμε δει. Δεν έχουμε εικόνα. Καλή. Για να έχουμε έτσι πλήρη εικόνα. Μάλιστα. Λοιπόν, και τα στόπερ πλέον πρέπει να είναι γρήγορα, Νίκο Παπαδόπουλε. Όχι, πρόσεξε με τα στόπερ. Εσύ πρέπει να έχουν γρήγορη αλλαγή κατεύθυνση, φίλε. Τα στόπερ δεν πρέπει να είναι μόνο γρήγορα. Κυρίως πρέπει να ξέρουν ποδόσφαιρο και να κατεβάζουν μπάλα. Ακριβώς. Να βοηθάνε και στο. Στο build-up. Έτσι, μπράβο. Εντάξει. Και αυτά μόνο δεν θα ακούσει. Και να έχουν μεταξύ άλλων, αν το βρει αυτό. Ναι. Εντάξει, την split πάσα. Ναι, βέβαια. Βέβαια. Βέβαια, split. Λοιπόν, εσύ κάνεις πριν όταν παίζεις, Νίκο. Την μπάσα δηλαδή την παλιά που θα διασπάσει την πρώτη γραμμή άμυνας αντίπαλης ομάδας που είναι η επίθεση και θα περάσει στους μπροστινούς. Mm-hmm. Αυτά θα τα ακούτε εδώ. Εδώ, πουθενά άλλου. Και θα τα διαβάζετε στο Repress. Ναι. Εντάξει. Ναι. Εδώ θα σας μάθουμε μπάλα. Ναι, θα μάθουμε εδώ, μπαλίτσα εδώ που θα σας κάνουμε ανθρώπους. Έτσι. Όσο είμαστε εδώ, βεβαίως, από αυτό το μετερίζει, βεβαίως, από αυτό το μικρόφωνο, ακριβώς, θα προσπαθήσουμε να σας εκπαιδεύσουμε. Μιλάς πάρα πολύ σωστά. Άμα θέλετε στραβά σαγόνια. Να γυρίσετε τη βελόνα. Πολύ καλά τα λες, Νίκο. Και τη γυρίσουν όλοι. Όχι, άμα θες και εμείς το στραβώνουμε, δεν έχουμε εντάξει, θέμα. Όχι, δεν το στραβώνουμε. Όχι, το στραβώσουμε. Δεν θα το στραβώσουμε. Όχι, δεν το στραβώσουμε. Εντάξει. Εδώ θα τηρηθεί μια ποιότητα. Ναι. Σειρά προτεραιότητα θα τηρηθεί. Σειρά προτεραιότητα θα τηρηθεί. Μάλιστα. Λοιπόν. Ωραία. Υπέροχα. Τα λες πάρα πολύ καλά, Νίκο. Τα λέω πολύ καλά και. Τα κάνω ακόμα καλύτερα. Τα κάνω ακόμα καλύτερα. Στην επίθεση η Αγγλία, λοιπόν. Όχι, κλειστεί ο Στέρλινγκ μέσα στην περιοχή. Αλλά ο Βέρτζιλ Φαντάικ δεν την προλάβει την μπάλα, την έβγαλε κόρνερ. Στο 53 και το σκορ είναι 0-1. Η Αγγλία προηγείται από το πενάλ του Ράσφορντ κάπου στο 30, αν θυμάμαι καλά. Έχει το μάτς έχει φύγει πολύ. Ορίστε. Ποιο μπλίντρε κόμμαν το γράφω. Ποιο μπλίντρε. Τον Ντάνι Μπλίν του Αγιάξ. Ναι, ρε. Εντάξει, και στον Άγιαξ έπαιζε φέτος, τρεφιλέ. Ποιο μπλίντρε, Νίκο τώρα. Τι ποιο μπλίντρε, Νίκο. Εντάξει, πρέπει να έχει κανέναν έμπειρο πίσω. Δεν γίνεται μόνο με τα πουλιά. Δεν γίνεται μόνο. Ντελίχτη είδε την έκανε την αγγλιά. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, στοίχημαν.gr μαζί μας πάντα, σταθερά. Στοίχημαν καθημερινά οι καλύτερες αποδόσεις που κυκλοφορούν στην αγορά. Στη στοίχημαν μπορείτε να μπαίνετε κάθε μέρα και να παίζετε ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Σε οποιοδήποτε άθλημα μπορείτε να φανταστείτε. Και αυτές τις μέρες
και με πολλές επιλογές και στο τένις, στο Roland Garros, το οποίο είναι σε εξέλιξη. Κατεβάζετε την εφαρμογή για το κινητό σας ή για το τάμπλετ σας και όπου και αν είστε έχετε στοίχημα μαζί σας, έχετε και το καζίνο στοίχημα που έχει επίσης πάρα πολλές επιλογές. Στοίχημαν.gr πάντα μαζί μας. Πάμε λοιπόν στο διάλειμμα, επιστρέφουμε σε λίγο για τη δεύτερη ώρα. Είναι από τα καλύτερα beach party που έχω πάει ποτέ στη ζωή μου μέχρι τώρα, να ξέρεις. Ναι, ναι, ναι. Το προπέρσινο σε ένα μαγαζί στο Μαρμαρά. Το οποίο είχε γίνει θεσμό σε και το μαγαζί. Δυστυχώς ήταν τελευταία φορά που έγινε. Πέρσι δεν έγινε, μακάρι να γίνει φέτος. Αν μας ακούνε τα παιδιά εκεί πέρα, Χρήστο, καλέ μου φίλε, ξαναφέρτε ρε φίλε Μπέση. Δηλαδή είχαμε περάσει πάρα πολύ ωραία. Ο άλλος σου λέω ξαναέπαθε χιαστό. Εδώ έχω δύο. Είχε χιαστό, έκανε εγχείρηση. Πολύ ωραία. Ε, ορίστε. Γίναμε. Οι δυο τους είναι εκεί. Ε. Όταν λίγο πέσω στην παρουσιαστή μου, ρωτάνε στη δυο σας εκεί. Αν και είχε αλλάξει πλέον διεύθυνση, αλλά παραμένει έτσι στέκει. Παραδοσιακό εδώ και χρόνια της πόλης. Το συγκεκριμένο. Λοιπόν. Τι έχουμε άλλο, για πες τώρα. Τι καλοκαίρι είναι κι αυτό. Τι έχουμε άλλο. Τι καρδιά μας, τι γίνεται, ρε φίλε. Ο... Η προεδράρα μπαίνει σε τσαρτών. Ορίστε. Πάμε παρακάτω, λοιπόν. Ορίστε. Πάμε παρακάτω. Άσε τώρα, μην πας τώρα εδώ, στο ζουμάκι το καλό. Πάμε παρακάτω. Εδώ είναι το ζουμάκι. Πάμε παρακάτω. Τι να πει για το Σούντγκρεν τώρα, τι να τον κάνω. Κάποιοι λέγανε δεν έχει λεφτά. Οι ίδιοι τώρα λένε ότι είπα να πάρει την τζάλα. Δεν θα μας τρελάνε. Όχι, εκπροσωπεί τους Κινέζους λένε. Εκπροσωπεί τους Κινέζους, μάλιστα. Ωραία, λοιπόν. Πολλοί εκπρόσωποι έρχονται στην πόλη, φίλε, τελευταία. Δεν ξέρω τι γίνεται. Τι πράγμα κι αυτό. Άλλοι εκπροσωπούν άλλους επιχειρηματίες. Έχει γίνει η Θεσσαλονίκη, έχει γίνει το κέντρο του επιχειρηματικού κόσμου. Ναι. Έχει ψωμάκι Θεσσαλονίκη, φίλε, τα επόμενα χρόνια τώρα. Μακάρι να έχει, γιατί αν έχει ψωμί Θεσσαλονίκη θα έχουμε ψωμί και εμείς. Γιατί τα τελευταία χρόνια παξιμάδι βγάζουμε. Ρε, έχει ψωμάκι σου λέω. Λοιπόν, αυτό το φως κάντε κάτι εδώ πέρα, γιατί έχω αρχίσει να γρέβομαι. Σήμερα ο Σούντγκρεν φωτογραφήθηκε με τη φανέλα του Άρη. Ο Ντάνιελ Σούντγκρεν έκανε και τα αποκαλυπτήρια τη δεύτερη εμφάνιση του Άρη. Oh. Βέβαια, γιατί τη φόρεσε. Εμένα μου αρέσει, άλλο δεν αρέσει, εμένα μου αρέσει όμως. Ναι. Η δεύτερη φανέλα του Άρη και περιμένω να αποκαλυφθεί και τι η πρώτη. Τι διαφορά έχει, δηλαδή, τι το φοβερό έχει. Ο πρόεδρος. Ναι. Έχει αποκαλύψει πριν 2-3 εβδομάδες την τρίτη που είναι μοβ μπλε. Μοβ μπλε. Όχι, μπλε που μοβίζει βασικά. Okay. Ναι, είναι λίγο. Ναι. Τώρα αυτό σίγουρα έχει κάποιο όνομα αυτό το χρώμα, αλλά δεν ξέρω ποιο είναι. Το εκρού, όχι. Εκρού σίγουρα όχι. Το εκρού του νεκρού. πού είναι ο Σούντρεν με τη δεύτερη φάση τη νέα σεζόν. Ναι, ο Παραπονιάρης το έχει βάλει μέσα. Αυτή είναι. Τι, μια κίτρινη φανέλα. Δεν έχει τις ρίγες. Ναι. Έχει αυτά τα μαύρα εδώ πέρα και εδώ πέρα. Οκ, okay. Εντάξει. Ναι, αυτή θα είναι η δεύτερη. Λίγο αδιάφορη χαρακτήρα. Εμένα μου αρέσει. Εντάξει. Γιατί μου αρέσει, ξέρεις τι, εγώ είμαι λάτρης. Less is more. Ναι, εγώ είμαι λάτρης του less is more της απλότητας. Καταλαβες. Αυτό παιδί. Ναι. Είναι ρε παιδί μου, το απλό κρύβει μερικές φορές και μια μορφιά. Simplicity is the new perfection. Καλό, επίσης. Ναι. Λοιπόν, υποθέτω εγώ. Γιατί... Θα λέω να τα βάζεις στο Instagram, κατάλαβες. Δηλαδή, όταν ανεβάζεις μια φωτογραφία, τσιτάτο. Κατάλαβες. 200 καρδούλες, λοιπόν. Τι ωραία που τα λες και τέτοια. Ναι. Και πρέπει τώρα να δούμε ποια θα είναι η πρώτη. Η Κάζο, για να είναι αυτή πολύ. Λέγε τις φανέλες να μου πεις τώρα, πλάκα μου κάνει. Τι θα σου πω, Γελικό. Τι γίνεται με τη Τσάρλτον να μου πεις. Τίποτα δεν γίνεται. Πάμε παρακάτω. Παπάς. Τίποτα δεν γίνεται. Δεν θα πω τι είναι και τι δεν είναι. Πάμε παρακάτω. Η Τσάρλτον είναι Premier League. Όχι. Ήτανε κάποτε. Είναι Championship. Τα παλιά τα χρόνια. Αν μπήκε και ο Χάρι Κέιν. Πήρε και το πυροβραχείο. Ναι, γιατί... Το ξεκίνημα το θέλουμε χρόνο. Ήταν το κρυμπέν το φράγιο. Ναι. Ο Σούντγκρεν. Τι κάνει στον παγόνι Βακαλόπουλο, ρε φίλε. Ισχύει το θέμα. Υπέγραψε ο Σούντγκρεν. Πολύ ωραία. Συγχαρητήρια. Και αύριο φεύγει για τη Σουηδία. Να είναι καλά ο άνθρωπος. Ναι. Ισχύει το θέμα τώρα. Ισχύει να κάνει το παγόνι. Κάτι γίνεται. Διάβασε κάτι στο Λαμπαουτάρι. Όχι. Τελειώσα. Να ξέρει, εγώ όταν διαβάζω κάτι για τον Άρη, μετά μπαίνω αμέσως στο λαμποτάρι. Δηλαδή, διάβασα και τον ρόλο, μπράβο, μπήκα στο λαμποτάρι, δεν είδα τίποτα. Τελειώσαμε. Το είδα μετά από 3 ώρες. Οκ. Okay. Δεν έχει σημασία. Μπήκε όμως. Τίμια. Μπήκε. Ναι. Έτσι. Ωραία. Οπότε, θες να βάλεις αυτό που σου είπα πριν. Τώρα εδώ θα το δώσουμε στην εκπομπή πρώτη. Μου λέει, με απέστε, αποκάλυψε. Λοιπόν, ο Λάκη Jones πριν μία ώρα έχει ακολουθήσει τον Δημήτρη Τούδη και καπάκι τη Τσέσεκα Μόσχας. Τι τρέχει με Λάκη Τζόουνς, Τσέσεκα Μόσχας. Τώρα θέμα στον Άρη. Στο All About Art, γράψει. Κάτι σημαίνει, φίλε, αυτό. Συνήθως όπου υπάρχει καπνός, υπάρχει και φωτιά και μένει να αποδειχθεί αν αυτό ισχύει και στην περίπτωση του Λάκη Τζόουνς. Πολύ ωραία. Είναι οι δυο του. Τα follow του Αμερικανού. Έτσι, τα follow του Αμερικανού. Κίνησαν τις υποψίες των φίλων του Άρη και δεν συμμαζεύεται. Ναι. Έτσι πρέπει, φίλε. Είναι οι δυο του. Τι οι δυο του. Α, ωραία.
Περνάνε καλά οι δυο τους. Εκεί που είναι. Το μαγαζί το ξέρεις εσύ αυτό. Δεν το ξέρεις μάλλον γι' αυτό. Ακουστά. Γιατί τι ναι. έγινε εκεί πέρα. Πλέον είναι φίλοι του ενός εκεί που έχουν το μαγαζί. Το μαγαζί συγκεκριμένο είναι στέκει συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα εδώ και πολλά χρόνια. Ναι. Όχι τώρα. Κατάλαβες. Είναι, αυτός... είναι κοντά εκεί που θα πάμε μετά. Στο κέντρο της πόλης σας είναι όλα κοντά. Είναι, okay. όλα κοντά. Καλά, το συγκεκριμένο είναι στις Βόλους. Εκεί που θα πάμε δεν είναι τόσο κέντρο. Okay, τι αλλά... είναι δηλαδή. Εντάξει. Εγώ κέντρο πιάνω στο τέλος. Να. Αυτό στο τέλος είναι 10 λεπτά με τα πόδια. 10 πολλά είπα. 5. Γιατί τέλος πήγαν πάνω. Εκεί όμως. Γιατί εκεί είναι το στέκι ρε φίλε. Εκεί μαζευόμαστε. Τι να κάνουμε. Το μαγαζί είναι gay friendly. Είναι ναι αλλά okay. δεν νομίζω σήμερα να έχει πολύ κόσμο να σου πω να λέει τώρα πέμπτη βράδυ. Χαλαρά θα είναι τα πράγματα. Και 12 ευρώ θα πας τώρα εσύ, τι νομίζω θα είσαι, αν θα περιμένουνε. Όχι εκεί που θα πάμε. Εμείς θα κάνουμε τον τζίρο του μαγαζιού σήμερα. Όχι εκεί που θα πάμε, ρε. Εκεί που είναι τα παιδιά. Ναι. Λίγο. Γι' αυτό. Γι' αυτό σου λέω, ρε φίλε. Που δεν το λέω για κακό. Ναι. Έτσι, εδώ και χρόνια. Απλά νομίζω ότι επειδή έχει αλλάξει διεύθυνση εδώ και λίγο καιρό, νομίζω είναι φίλοι του ενός αυτοί που το έχουν αναλάβει το μαγαζί. Αν δεν κάνω λάθος. Γι' αυτό στο λέω. Τέλος πάντων. Okay. Λοιπόν, οπότε για το σούρκ θα μου πει πάλι. Εδώ και τρεις μέρες για το σούτ δεν μας λέτε, μας έχετε κουράσει. Ωραία. Τι άλλο γίνεται, για να παίχτε με τον Ιντέγια, τι γίνεται. Σκληρές διαπραγματεύσεις διάβασα στον Άρη, στο All About Άρης. Σκληρό πόκερ. Σκληρά αυτά. Ναι, ναι. Σκληρό πόκερ. Δεν κάναμε το. Εντάξει, είναι δύσκολο γιατί ο Ιντέγια δεν έκανε 700. 700! Κάτσαρε Ιντέγια, μα βρήκε. Κάνε δηλαδή. Άσε μα να πούμε. Βρήκαν παπά να θάψουμε 5-6. Ο Άρης με τα μπόνους το δίνει κανένα 1350. Με τα μπόνους έτσι. Μπόνους επίτευξη στόχων μιλάμε τώρα. Άρα δεν είναι καθαρά 450. Αν πιάσει ο Άρης συγκεκριμένους στόχους, θα πάρει και ο Ντέγε 450. Ναι. Και υπάρχει μια απόσταση, όπως καταλαβαίνει η συνάδελφε, και περιμένει την απάντηση του Ντέγε. Αν μέχρι την Κυριακή δεν έχει απαντήσει, ο Άρης θα πάει για άλλο. Okay. Πάλι από εκεί. Τι εννοείς από Αγγλία. Ναι, από εκεί την αγορά πάνω κάτω. Ναι, okay, εντάξει, να το πω έτσι. Πιθανό, ναι, υπάρχει μια δεύτερη επιλογή που είναι πολύ καλή. Από Ελλάδα έχει επιλογές ο Άρης, φίλε. Για πρωτοκλασσά τους όχι. Γιατί εδώ πέρα κοστίζει λίγο παραπάνω. Ο Έλληνας, ο καλός Έλληνας Γρανίκο κοστίζει και το ξέρεις και εσύ πολύ καλά. Φίλε, δεν σου λέω για Έλληνα ποδοσφαιριστή. Γενικά από Ελλάδα σου λέω, ξέρω εγώ. Για δεύτερες επιλογές έχει, ναι. Για πρώτες όχι. Ναι. Δηλαδή ότι η πρώτη επιλογή βλέπεις γίνεται. Δηλαδή τι κοστίζει παραπάνω, ο Ντέγκε θέλει 700. Είναι από το εξωτερικό. Ναι. Κατάλαβες, δηλαδή βλέπεις ο Ντουάρτε. Ο στόπερ που θα φέρεις λογικά. Ο Ντουάρτε θες είναι. Οχτάρι, δεκάρι, εξτρέμ, αριστερό μπακ. Τα παίζει όλα, αλλά η βασική του αριστερό θέση. Back. Έχει παίξει εκεί. Μάλιστα. Η βασική του θέση εκεί που το πήρε είναι το. Είναι στον άξονα. Μάλιστα. Ο Άρης, παιδί μου, τώρα σε αυτά τα συμβόλαια πού κινείται περίπου πάνω κάτω από λεφτά. Στα 200-300. Ναι, κάπου η Ντουάρτε είναι 200 okay. κάτι. 200 με 250 εκεί πέρα περίπου. Ο Σούντγκρεν είναι κανένα 200. Δεν έχει έρθει κι άλλο ζωή να λέει τώρα. Δούμε. Κοίτα, για αυτού του παίχτε που θα πάρει, δηλαδή το στόπερ, τον εξτρέμ. Για τον εξτρέμ, βέβαια. Κρατήστε λίγο αυτό που θα σας πω τώρα. Βάλτε λίγο έναν αστερίσκο, στο κομμάτι του extreme και το αν θα είναι πρωτοκλασάτος τελικά Οπα. Ή όχι, θα δούμε. Κάνει πίσω λοιπόν ο πρόεδρος. Δεν είπα ότι κάνει πίσω, μπορεί να πάρει πρωτοκλασάτος. Μπορεί και όχι όμως, προχωράμε. Ναι, ναι. Λοιπόν, και ο Φορ είναι επιλογές οι οποίες θα τις πληρώσεις. Και θα τις πληρώσεις καλά. Θα πληρώ. Γιατί θα είναι η ενδεκαδάτη, εντάξει, γιατί το πρώτο άρεσε αυτό το οποίο κοιτάει από ό,τι φαίνεται είναι να κλείσει την ενδεκάδα. Και μετά να δει τι θα κάνει από εκεί πέρα. Με συμπληρωματικές επιλογές. Και ανάλογα και με το ποιους θα βρει, θα διώξει κιόλας. Εγώ βέβαια δεν είμαι πολύ υπέρ αυτής της τακτικής. Δηλαδή το να περιμένω να δω τι θα βρω. Ολλανδία, ενώ εμείς μιλάμε, τι θα βρω για να διώξω. Αν δεν θέλω κάποιον, το διώχνω. Και όχι αν δεν βρω κάποιον. Καλά, δεν είναι και τόσο εύκολο αυτό. Αν εντάξει, να το κρατήσω. Εντάξει. Ναι, γιατί τον διώχνω. Εμείς ωραία το λέμε πολλές φορές. Αλλά το διώχνω σημαίνει αποζημίωση. Εδώ στον αποζημίωση, οκ. Καλά, ωραίο το λες, αλλά δεν είναι και τόσο εύκολο. Θα γλιτώσει 100. Μα αν δεν τον θες, τι να τον κάνεις, Γρανίκο. Εντάξει, ρε παιδί μου. Λογική λέει ότι όποιον δεν θέλεις, τον διώχνεις. Έτσι πρέπει να γίνεται. Αλλά πολλές φορές, όταν το οικονομικό δεν είναι τόσο ανθισμένο, τέλος πάντων, κάνεις και λίγο πίσω. Πάντα με τη λογική, Νίκο. Ναι, οκ, αλλά είναι για τα λεφτά, Νίκο. Νομίζω πολλές φορές είναι σημαντικό αυτό. Σίγουρα. Ότι είναι. Αν είναι για να αφήσει κάποιον ελεύθερο να πρέπει να του δώσει 50.000 αέρα χωρίς λόγο. Κάνεις και λίγο το χαζό. Άμα να το κρατήσει και να το δεις 150. Ναι. Μπορεί πιο μετά να βρει κάτι άλλο για να φύγει, ξέρω εγώ. Μα δεν φύγει όμως. Για τόσο μεγάλο ρόστερ έχει ο Άρης, φίλε. Κοίτα, κάποιοι παίχτες, όσο συνεχίζουν και έρχονται παίχτες, θα αρχίζει να.
να αυξάνεται ο αριθμός. Κυρίως και αυτό, αυτό που το οποίο αναφέρω τώρα και η κουβέντα που κάνουμε έχει να κάνει με συμβόλαια κάποιων παιχτών. Βασικά, όχι. Πάμε πάλι. Με κάποιους παίχτες που έχουν συμβόλαια και τη νέα σεζόν. Okay. Και ενδεχομένως να μην υπολογίζονται. Ήδη ένας-δύο, ας πούμε, mm-hmm. δεν καίγονται στον Άρη να τους κρατήσουν. Ναι. Απλά περιμένουν να δουν τι θα βγουν και στην αγορά. Mm-hmm. Εντάξει. Εντάξει, προφανώς όταν κάποιος παίχτης μπορεί να βγει στην αγορά και okay, ανήκει σε κάποια ομάδα. Απλά τον αφήνει η ομάδα ελεύθερο και πάει και συνεχίζει αλλού. Δεν έχει να κάνει μετά με αποζημιώσει και τέτοια. Ναι. Εντάξει. Okay. Εντάξει, του δώσει και μια... πάνω τη δουλευμένη και τελειώνει και το θέμα. Ναι, κοίτα, αρχικά το λες, το βιάζει και το λες, ένα σου πω αγοράκι με πόσα δούλευε τόσα. Τα πήρε, ωραία, ναι. Ναι, αν σου πει ότι θέλει αποζημίωση, εκεί ανοίγει μια άλλη κουβέντα. Okay. Όχι, σε τέτοιε περιπτώσει δεν αλλά ένα παίχτη. Σου... απλά συνεχίζει αλλού ο παίχτη. Ναι, να σου πω κάτι, Νίκο. Του λες του παίχτη ότι εγώ δεν σε υπολογίζω. Θα κάτσει εδώ και δεν θα παίζει. Ναι, αλλά να σου πω κάτι τώρα που πει για τον εκτρέμ τώρα που το σκέφτομαι. Ο Μπρούνο Γκάμα σε τι φάση είναι για να επιστρέψει, θα, θα επιστρέψει με την αρχή τη σεζόν. Θα γίνεις. Μάλιστα. Αλλά προέρχεται από μεγάλη απουσία. Δεν ξέρει πώ θα είναι, είναι με τον Μπρούνο Γκάμα. Ματέο Γκαρσία δεν υπάρχει. Όχι. Σωστά. Αυτή τη στιγμή όχι. Ωραία. Οπότε. Έχει τον Λάξον και τον Τικινί. Θε έναν ακόμα. Τον Γκάμα. Τέτοιο επίπεδο. Όχι, ρε φίλε. Για τον Γκάμα σου λέω είναι λίγο ερωτηματικό το πώ θα είναι. Ναι, αλλά μετά πάνε τα 600 εκατομμύρια. Ο Λάξον είναι εξτρέμ. Ναι. Ο Τικινί δεν είναι εξτρέμ, Νικόπαδοπουλε. Δεν είναι εξτρέμ. Κοίτα, ο Ντιγκινί του χρόνου προορίζεται. Περίμενε. Ο Ντιγκινί του χρόνου προορίζεται για εξτρέμ και για επιλογή επιπλέον στην κορυφή της επίθεσης. Ο Ντιγκινί για να κρύβει είναι δεύτερο φορ. Ή φορ με κοντρατάκ. Ναι, εκεί γεμίζει όμως. Ναι. Γιατί εκεί πέρα εξτρέμ δεν είναι. Λέω εγώ. Εκεί πέρα έχει τον Ντόν. Α μην σου πει τι πλέσει εσύ. Στο 4-3-3 θα έχει και τον Ντουάρτε. Εντάξει, θα δούμε. Εγώ δεν σου λέω, μάλλον εξτρέμ θα πάρει. Εσύ όμως λες ότι μάλλον. Αλλά... τα τάλιρα θα φύγουν στον στόπερ και στον επιθετικό. Τα τάλιρα σίγουρα θα φύγουν τα πιο πολλά στο φόρ. Το έχουμε πει εδώ καιρό. Γιατί πρέπει να φύγει πολύ, πολύ μαλλί από τον πρόεδρο. Ναι. Εδώ βλέπεις δίνει 4,50 ρεφλή στον Ιντέγε. Που αν βάλεις και την εφορία μέσα, mm-hmm. πάμε 700 και. 700, ναι. Ναι, αυτό σου λέω. Γιατί η εφορία, για όσους δεν το ξέρετε, παιδιά, εσύ ακούτε ένα ποσό. Δεν το ξέρετε. Εντάξει, η εφορία είναι πως 42% κάπου εκεί είναι του συμβολέου. Τα οποία πρέπει να τα δώσει ο Άρης. Δεν βάλει τον παίκτη πλέον στην εφορία. Δεν γίνεται πουθενά αυτό. Πώς δεν γίνεται. Πού. Ναι. Τι. Αλήθεια. Αλήθεια. Τι αλήθεια. Με τον Χρυστοδρόπουλο γι' αυτό δεν τρέχανε. Δεν είχαν τα δικαστήρια. Τον άλλον τον Κάιπερς γι' αυτό δεν τον κλείνανε. Τραγικό. Δεν ξέρω να το κάνουν με όλους, αλλά με κάποιους έγινε αυτό το θέμα. Αμάρε τίγρη, αμάν δηλαδή. Πώς δεν φτάνει. Αμάν. Κάτι με τον Χρυστοδρόπουλο δεν είχε γίνει ολόκληρη φασαρία. Ναι, που έδειξε στον Ολυμπιακό δικαστήριο, κόντρα δικαστήρια και όλα αυτά. Επιδικάστηκε, όχι, θυμάμαι δεν επιδικάστηκε. Τη φασάρια, δεν θυμάμαι τον λόγο. Πώς. Ναι. Αυτό ήταν ο λόγο. Αυτό ήταν ο λόγο. Τέλος πάντων. Okay. Mm. Τα κρατάμε όλα αυτά που πες, Νίκο, γιατί τσάλλον δεν μας είπες κάτι. Το θέμα του καίει. Δεν λέω τίποτα. Ωραία. Ενώ είμαι σίγουρος ότι ξέρεις και αφήνεις τον κόσμο του Άρη στο σκοτάδι. Δεν ξέρω τίποτα. Εντάξει. Για τον εκπρόσωπο κινέζικων συμφερόντων. Που θέλει να γίνει μικρομέτοχος στην Τσάλτον. Όπως διαβάσαμε σήμερα, εγώ δεν ξέρω αν ισχύει. Ναι. Εγώ αναφέρω αυτό που διάβασα. Ναι. Καλά τα λέω. Ναι. Ναι. Και εγώ σου λέω ότι γράφτηκε όντως. Ναι. Εγώ δεν θέλω να πω. Δεν έχω να πω. Ότι γράφτηκε το ξέρουμε, Νίκο, αγόρι μου. Το διαβάσαμε. Δεν έχω να πω κάτι γι' αυτό. Δεν γράφτηκε στο λαμπαουτάρι όμως. Άρα δεν ισχύει, θα πω εγώ. Εσύ είπα. Οκ. Εντάξει. Είναι όντως εκπρόσωπος κινέζικων συμφερόντων. Εντάξει, έχει ανοίξει παρτίδες γραφείο με τους Κινέζους εκεί πέρα. Ναι. Και έχει και μια πολύ καλή σχέση. Και όσο, πάει καλά, όσο πάνε καλά τα επαγγελματικά του Καρυπίδη εκεί, θα πηγαίνει καλά και ο Άρης. Άμα δεν πάνε. Εντάξει, άμα δεν πάνε. Άμα δεν πάνε. Εντάξει, έχει παλέτσο ο πρόεδρος, δεν έχει θέμα. Καλά, ναι. Έχει ανεβάσει σήμερα μια φωτογραφία αριστερά ένα μπουκάλι νερό, το οποίο πουλάει στους Κινέζους. Ναι. Και δεξιά παλέτες. Ρε φίλε, παλέτες, ρε φίλε. Παλέτες, φίλε. Φαντάζομαι δηλαδή. Πρέπει να είσαι πολύ μεγάλο τσακάλι για να κάνεις λεφτά με τις παλέτες. Και άλλες δουλειές που μπορεί να κάνει, αλλά αυτές είναι οι βασικές του. Ναι. Με τις παλέτες, φίλε όμως ο Καρυπίδης που τον κράζανε κάποιοι, γήπεδο φτιάχνει. Εγώ ποτέ. Εντάξει. Τα γήπεδα αλλάζει. Κάτσε το... συνομιλητές σου εκεί πέρα που είναι εκεί πέρα οι δυο τους σε τέτοια μαγαζιά. Αυτή ναι. είναι γνωστή. Ποντίκια, γνωστά είναι, ποντίκια. Είναι, εντάξει, είναι γνωστή της αντιπολίτευσης. Ναι, ναι. Αλλά είναι αδέλφια. Γνωστά ποντίκια εδώ και χρόνια. Ναι. Ποντίκια. Όταν... έχει εκλείψει αυτή η λέξη στα οπαδικά του Άρεως. Ναι, πλέον έχει. Φίλε, στα καλά τα χρόνια. Έχει... των λαϊκών δημοκρατικών που είχε η πόλη τότε στις ομάδες. Ήταν την περίοδο που ήμουν εγώ στον RSFM εκείνη τη λέξη πολιτισμό. Τότε που είχαμε λαϊκές δημοκρατίες στη διοίκηση. Τότε πολλά από τους κόρητες μας έλεγε Βόρεια Κορέα. Ναι. Ωραία χρόνια, ρε φίλε. Ναι, φίλε. Δεν ξέρω αν έχουν περάσει ανεπιστρεπτοί, αλλά έχουν περάσει δυστυχώς, θα πω εγώ.
Εκείνο το σκληρό ροκ που ζούσαμε δεκαετία. Εκεί, 8, 9, 10, εκεί δεν ήταν τότε. Ωραία χρόνια θα πω εγώ. Και είχε αναλάβει ο Αθανασιάδης. Ναι. Εγώ λέω ωραία χρόνια τότε. Ήταν αντιπολίτευση. Ναι. Και είχε κάνει το ραδιοφωνικό του σταθμό. Και κάθε μέρα 2 με 3. Απονεύρωση. 2 με 3 με 3. Απονεύρωση. Καλησπέρα Λάμπρο, καλησπέρα φίλε. Και τώρα είναι στον Μποβέ. Τι να πει, φίλε. Ωραία χρόνια τότε ήταν, ωραία χρόνια. Οπαδικά, διοικητικά, δημοσιογραφικά. Λεφτά δεν υπήρχαν. Η Μπούλμπα. Οκ. Ή μάλλον λεφτά, ρε παιδί μου, υπήρχαν, αλλά δεν ήταν τώρα τέτοια λεφτά. Τι ωραία, ρε, κάθε Λουκελιάκη στο Βελίδιο πηγαίναμε και συνελέψει. Είχε ψωμάκι, ρε φίλε. Είχε ψωμάκι, ωραίο, ρε φίλε. Είχε ψωμάκι. Μα χαλούξε δημοσιογραφικά και να τα χρόνια. Τι τώρα. Ναι, ναι, ναι. Πηγαίνει τώρα σε γενική συνέλευση ερασιτέχνη να φεύγουν ποτήρια πάνω. Ωραία, να ανεβαίνει ένα, τον κατεβάζουν οι άλλοι. Εκλογές η Λέσχη Φιλονάρη. Ναι, ναι. Εκλογές λέξη. Ωραία, φίλε, η Λέσχη Φιλονάρη. Τι ψωμάκι είχε εκεί. Που είχαν και τα ψηφοδέλτια, ναι και όχι. Ναι, ναι. Ωραία, και μπερδεύονταν. Και είχε. Έχουν φύγει αυτά τα χρόνια, ρε φίλε. Και είχε βγει τότε, θυμάμαι, ήταν η παράταξη του Αθανασιάδη. Ναι. Όχι παράταξη, η πλευρά του Αθανασιάδη που είχε, ρε παιδί μου, σλόγγαν Άρης προοπτική. Μια σελίδα στο Facebook λέει Λέσχη Φιλονάρη. Άρης προοπτική. Και θυμάμαι είχε βγει. Και έχω γράψει εγώ το site του Σωδέ του RSFM. Συνεχίζει με προοπτική. Δεν παίζει με τις λέξεις. 20 χρονών τότε, πόσο είμαι, 21. Κάπου εκεί. Ωραία χρόνια. Κοίτα, να σου πω κάτι. Εμένα, προσωπικά, εκείνα τα χρόνια μπορεί να μην ήταν και τα καλύτερα από ένα σημείο και μετά, αλλά τώρα, Βελίδια, συνελεύσεις στον Εφέλη. Ρε εσύ τώρα. Στο Διακονία. Καλά πλάκα κάνεις τώρα. Στο Πόρτο Παλάς. Αυτά ήταν ωραία χρόνια, στο Γκραν Χοτέλ και τέτοια. Εγώ γαλουχήθηκα σε αυτά δημοσιογραφικά. Εννοείται, μα όλοι. Εκεί ήταν ωραία τα χρόνια. Είχε ψωμάκι ωραίο, ρε παιδί μου. Μπορεί όπως να μην ήταν πολύ καλά οι ομάδες, οκ. Ναι. Okay. Όπως αντίστοιχα, ας πούμε, τώρα τα νέα παιδιά, ας πούμε, μπορεί να μπουν σταδιακά στο κομμάτι του ρεπορταζιακού, του ρεπορτάζ στον ΠΑΟΚ. Που είναι τώρα όλα καλά και ρόδινα, ρε παιδί μου, και είναι όλοι πάνω στο άλογο. Δεν χάνε ΠΑΟΚ ποτέ, ρε. Ναι, εντάξει. Θα έρθουν οι παλιοί και θα του πούνε, καθίστε λίγο, γιατί εμείς εδώ πέρα έχουμε φάει τόσο τοσκά. Ξεχάσω, πήραμε ποτέ στο καλούδι και τρέχαμε στη Τούμπα για το Βιτόλο. Που είχαν μαζευτεί όλοι εκεί πέρα γιατί ο Βιτόλο έφυγε και γινόταν. Πανηγύρι. Έφευγε. Δεν μπορούσε... ναι. Τότε με προσφυγές και τέτοια, όταν είχα ξεκινήσει, όταν είχα ξεκινήσει αυτό το σκηνικό. Αλλά. Ναι, ρε. Άσε τώρα, σου μιλάω για πανηγύρι. Ωραία χρόνια, ωραία χρόνια. Περάσανε. Θα ξεχάσω εγώ τον Παύλο Γκαρσία στο τέτοιο. Στο. Πες το, ρε. Στο Νικόπολης. Την τελευταία φορά. Πριν φύγει. Τότε με δόνει. Ναι, βέβαια. Βέβαια. Τώρα ήταν, φίλε, ωραία χρόνια. Και μετά φύγει ο Δόνι. Το δόνι που τον κυνηγάσαμε τα αυτοκίνητα, έφτα από την τέτοια, oh. Από τη Μεσύμβρια. Πού είναι αυτά, είναι ρε φίλε. Εκεί. Και σκέψου τότε. Α, όχι, ήταν λίγο πριν έρθει ο Σαββίδης. Ναι, οκ. Okay. Ήταν λίγο πριν έρθει ο Σαββίδης. Εκείνη τη συνέντευξη. Λαϊκή Δημοκρατία, εγώ έτσι την είχα ονομάσει, να ξέρει. Ήταν Λαϊκή Δημοκρατία τότε. Ναι. Στις διοικήσεις. Ωραία χρόνια, χωρίς λεφτά, ρε παιδί μου, οκ. Okay. Αλλά ωραία πράγματα. Καλά, δεν πεινούσαν κιόλα, τέλο πάντων. Ναι, ρε παιδί μου, οκ. Okay. Δεν είναι τώρα όπω είναι τώρα. Πάμε στο break τελευταίο για σήμερα. Φτάσαμε 10.30. Στίχημα και στίχημα.gr μαζί μας και απόψε. Εύκολα και απλά κατεβάζει την εφαρμογή τη Στίχημα στο tablet ή στο κινητό σας. Τώρα που μιλάμε έτσι και το ακούτε από εμάς και παίζετε. Είμαστε τώρα δηλαδή στο 80 κάτι. Παίζετε, ρε παιδί μου, επόμενο γκολ. Ολλανδία να ισοφαρίσει την Αγγλία που προηγείται με ένα 2, αλλά εμείς τόση ώρα πετάμε έτο. Πάμε στο Περιγιάννιζάτσι και επιστρέφουμε. Επιστρέφουμε μπασχετικό ΠΑΟΚ, παιδιά. Έτσι. Ρεπορτάζου. Δώσε για ζάχαρη. Κράζει ο Μοσκοβίτης, αλλά το αρέσει κατά πάνω στο τραγούδι αυτό. Εντάξει, δεν γίνεται να το σιγοτραγουδάμε στα διαλύματα και να μην παίξει μια φορά. Εντάξει, θα τελειώσει το ρεφρέν και θα βάλει πάλι την πέση. Αλλά έπρεπε λίγο να ακούσουμε λίγο Μαρινέλα. Δεν είναι κακό. Εντάξει, για να μαθαίνετε κι εσείς τα νέα παιδιά, εντάξει, που ακούτε τον Σινμπόι και τον Ισορροπιστή και τον Υποβολέα και τον Ισβολέα κτλ. Εντάξει, να μαθαίνετε λίγο και μια άλλη μουσική, ρε παιδί μου. Υποβολέα, το είπε ειρωνικά, συνάδελφε. Το είπε ειρωνικά. Αν δεν το κατάλαβε. Τώρα βάλει την πέση πάλι. Καλή Μαρινέλα. Μαρινέλα εδώ πέρα και είμαστε. Τι. Ξέρω εγώ, κανένα παρακμιακό ραδιόφωνο που παίζει εκεί πέρα. Δηλαδή την Μαρινέλα είναι παρακμιακή. Όχι, ρε, φλεσέβομαι πάρα πολύ Μαρινέλα. Τότε τι κάνει. Απλά δεν είναι του ύφου μα. Τώρα αυτή τη δεδομένη στιγμή. Μπέση είναι 100% του ύφου. 100%. Ήταν και αυτό. Λοιπόν, Μπαλαντέρ, τελευταίο κομμάτι τη αποψινή εκπομπή, τελευταία για αυτή την εβδομάδα. Ευτυχώς. Δεν έχει Πορτογαλία στο Ολλανδία-Αγγλία για να βάλει ένα γκολ για να το καθαρίσει κανένα Ρονάλντο. Οπότε λογικά θα είναι παράταση και πέναλτι εκεί. Ναι. Αν και έχει 7 λεπτά καθυστερήσεων και είμαστε στο τέταρτο. Πώς το βάλει τον γκολ τον Ουράνιε. Δεν είδα. Στο live. Δεν είδα. Σε κάμπο σα Χίμκι, Παρασκευή 7, 7.30 ώρα. Ού, κάτσε γιατί έκανε.
Μπορεί να τελειώσει το παιχνίδι. Πού την έστειλε την μπάλα, ρε παλίκα, εσύ με το 10. Ο Ντεπάι, ο Μέμφις. Μέμφις, Ντεπάι. Ντεπάι, δεν πάει. Και η ισορροπία θέλει στο κορμί του. Πάλι εγώ το στόπερ λίγο αμόλυσε έναν αετό πολύ ωραίο κι αυτό. Όπω πριν ο Ολλανδό. Στον γκολ τη Αγγλία. Πόπ! Ναι, δεν είχε χάσει την ισορροπία του. Εσύ παίρνει εκατομμύρια, ρε φίλε. Εντάξει, φίλε, οκ. Τι να κάνουμε. Δεν είχε σωστή. Πώς το λένε, σωστή στάση. 7 λεπτά καθυστερήσεις, είναι εκπληκτικό. Δεν ξέρω γιατί βέβαια. Κάμια διακοπή θα είχε λογικά. Ναι. Παρθενό Σαραγώσα, Μπεσέ Λίγκα, εντέσσερα με τελική φάση, δεύτερη αγωνιστική μάλιστα. Χίμ και Τσεσεκά. Στις 10 τη δεύτερη. Η Αγγλία μέσα στην περιοχή πιέζει, Ράσφορντ, κοντράρι, διώχνουν οι Ολλανδοί. 95. Εκεί το σκορ. Μάλλον πάμε για. Παράτες δεν έχει, δεν νομίζω να έχει επιθέσει πέναλτι. Δεν ξέρω, ρε φίλε. Είπαμε τον ότι. Ίσως, λέει, τώρα βγάλει άκρη την πόλη. Είναι τώρα μια πολύ περίεργη κατάσταση. Απλά το ταλαιπωρεί και παράταση, φίλε, ξέρω εγώ. Δεν είναι ταλαιπωρία. Πολύ. Δηλαδή έχουμε Final Four ουσιαστικά στο Nations League, αφού χθες είχαμε τον ένα μητελικό τώρα το δεύτερο. Λέει όχι στη Super League, Final Four στο Nations League. Έχει μπασκετοποιηθεί το ποδόσφαιρο. Εντάξει, τα playoff έτσι όπως είναι να γίνουν Super League δεν είναι ακριβώς playoff. Ναι, οκ. Okay. Είναι σαν συνέχεια του πρωταθλήματος ουσιαστικά. Απλά για τους να πρώτους 6 φιλικά. Να βγάζουν σωμάκι όλοι. Αυτό, ναι, ναι. Εμείς οι παίχτες. Αυτό, ναι. Τα... Να έχουμε να γράφουμε κάτι παραπάνω. Ναι, άνα, μπράβο, ναι, δηλαδή του χρόνου σκεφτείτε ότι θα έχει 4 Άρης ΠΑΟΚ. Ναι. Αν είναι και οι δύο στην πρώτη εξάδα. Λογικά θα είναι. Θα έχει ψωμί δηλαδή. Εδώ ο συνάδελφος που τον ρώτησα για το ύφος του μαγαζιού μου λέει επιβεβαιώνω, αλλά είμαστε λέει open minded λέει. Μόνο minded όμως λέει. Σωστός. Σωστός ο συνάδελφος. Σωστός. Τέλος πάντων. Μάλιστα. Τι άλλο έχουμε Νίκο Παπαδόπουλο σήμερα, τι έγινε. Φίλοι, Γιώργος Καραμάνος φίλε. Πάω στιγμή δεν ξέρει καν το όνομα ποιο είναι. Καλό σου, δεν έκανε στέλνει. Λοιπόν, θα μας μιλήσει τώρα ο Νίκος Μουσκοβίτσης για τον μπασκετικό ΠΑΟΚ. Ναι, ναι. Για τη συνάντηση που έγινε μέσα στο Θανάση Κατσαρή και τον κύριο Καραμάνο, καλά τα λέω. Και τον πάνε πρέλευτη, ρε φίλε. Και τον πάνε πρέλευτη, μόνο αγάπη. Πιστεύω το θέμα έχει προχωρήσει αρκετά. Πολύ πιο αρκετά από όσο έχει γίνει γνωστό. Λοιπόν, νομίζω ότι σιγά σιγά. Αλλάζει η κατάσταση. Θα φανεί βέβαια να επιβεβαιωθώ. Απλά έτσι, αυτή την αίσθηση έχω. Κοίταξε τώρα σήμερα που έγινε η συνάντηση ρε φίλε του ανθρώπου που ενδιαφέρεται και με τον πρόεδρο του ΑΣ. Πάει να πει ότι το θέμα είναι αρκετά προχωρημένο. Το ενδιαφέρον στην προκειμένη περίπτωση τώρα που έγινε γνωστό το όνομα σήμερα και επίσημα πια, γιατί υπήρχε ενημέρωση από την ΚΑΕ, είναι το background του συγκεκριμένου. Και των ανθρώπων των οποίων έχει μαζί του, γιατί τώρα εκπρόσωπο δεν τον λες. Δεν είναι εκπρόσωπός τους, είναι... Ο μπροστινός. Όχι, δεν είναι. Ουσιαστικά είναι αυτός που το τρέχει και έχει μαζί του και κάποιους άλλους ανθρώπους. Στο κομμάτι το κατασκευαστικό το οποίο ασχολείται, ωραία. Και οι συνεργάτες, θα το πούμε έτσι, και οι άλλοι αυτοί επιχειρηματίες είναι στο ίδιο κομμάτι. Ναι. Απλά το ερωτηματικό όλων είναι και σκέσε Καραμάνος, ας πούμε, και είναι φυσιολογικό, και το καταλαβαίνω. Και τι είναι ο κύριος Καραμάνος, λοιπόν. Κοίταξε, από όσο έχουμε ψάξει, προσπαθήσαμε να μάθουμε μέσα στη μέρα τέλος πάντων και μας έγινε το κεφάλι τόσο. Ο συγκεκριμένος, ο κύριος τομέας που δραστηριοποιείται είναι οι κατασκευαστικές εταιρείες. Με δουλειές και σε Ελλάδα και σε εξωτερικό. Κάπου είδα ότι ασχολείται και με το κομμάτι τα τελευταία χρόνια, τέλος πάντων το τελευταίο καιρό, και με μια διαφημιστική εταιρεία. Δεν το ξέρω, να σου πω την αλήθεια. Επίσης ασχολείται και με το κομμάτι, έχει μια μη κερδοσκοπική οργάνωση η οποία λέγεται Δέλης Μονό και έχει να κάνει Ποντιακό πολιτισμό. Όχι. Προσπαθώ να το θυμηθώ τώρα, να σου πω το αλήθεια, δεν θυμάμαι πώς ακριβώς το εξηγούσε. Τέλος πάντων, προσπαθεί μέσα από αυτήν τη μη κυβερνητική οργάνωση να δώσει σε όλους να καταλάβουν τα όσα κάνανε οι Γερμανοί στην Ελλάδα το 1940. Δηλαδή, έχει κάνει και μια πολύ μεγάλη έκθεση στο μετρό το 2016 με φωτογραφίες από την κατοχή. Τέλος πάντων, να γίνει γνωστό προς τα έξω όσα κάνανε οι Γερμανοί στην Ελλάδα το 1940. Οκ, okay, αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Δεν νομίζω ότι αυτό έχει να κάνει με επιχειρηματικά. Δεν είναι. Είναι κάτι εντελώς δικό του. Ναι. Τώρα, στην ουσία, ωραία. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος δεν μίλησε σήμερα για πότε φέραμε τον πάνε. Μιλάει εδώ και καιρό. Πάνω κάτω κανένα μήνα γίνει δουλειά. Ωραία. Στο τέλος προηγούμενης εβδομάδας έγινε μια πρώτη ενημέρωση πιο τυπική. Έτσι, γιατί στο όλο αυτό το διάστημα και ο Μπάνε μιλάει με τον Κατσαρή. Ωραία. Για το ότι γίνεται. Γιατί ο Μπάνε ναι, είναι διοίκηση, αλλά είναι διοίκηση πρωτοδικείου. Δεν είναι αυτός ο οποίος θα πάρει την απόφαση. Αφού έγινε μια κουβέντα την προηγούμενη Παρασκευή
ουσιαστικής ενημέρωσης του Προέδρου του ΣΚΑΕ προς τον Πρόεδρο του ΑΣ. Σήμερα ήταν εδώ το πρωί ο κύριος Καραμάνος. Οι τρεις τους βρέθηκαν μαζί και συζήτησαν. Η συζήτηση η οποία είχε να κάνει με το οικονομικό κομμάτι, το οποίο πια μπαίνει σε φάση εγγράφων. Θετικό. Έτσι. Δηλαδή από το. Έτσι κι αλλιώς, σε φάση εγγράφων εννοώ εντελώς τυπικά πλέον, γιατί ενημέρωση από πλευράς Πρέλεβιτς στον ίδιο τον Καραμάνο υπάρχει εδώ και καιρό για το πού ακριβώς είναι. Πριν τελειώσει το πρωτάθλημα, δηλαδή. Πού τελειώσει το πρωτάθλημα. Για τον ΠΑΟΚ. Για τον ΠΑΟΚ. Κάνα δύο εβδομάδες. Σίγουρα. Νομίζω πιο πριν. Ναι. Νομίζω είναι πιο πριν. Και τώρα. Μένουν τα επόμενα βήματα. Που έχουν να κάνουν για μένα όσον αφορά διάθεση, εκφράστηκε. Είναι δεδομένη. Και ο ίδιος θέλει πολύ. Και ο πλευράς ΠΑΟΚ υπάρχει θετικό κλίμα απέναντί του. Μέχρι τώρα. Έτσι. Και η παρουσία του Κατσαρή σήμερα δείχνει αυτή τη διάθεση. Τώρα μένουν τα επόμενα βήματα. Δηλαδή, η συνέπεια λόγων και εγγράφων όσον αφορά τα χρέη που υπάρχουν και το άνοιγμα το οποίο υπάρχει. Και φυσικά αυτό το οποίο εννοείται ότι έχει το πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Γιατί στο τέλος της ημέρας ρυθμιστής όλης της υπόθεσης είναι ο Ιβάν Σαββίδης. Δηλαδή, από πλευράς εγγράφων και χαρτιών και οφειλών να ξέρουν ακριβώς οι συγκεκριμένοι άνθρωποι ποιο είναι το ποσό το οποίο έχει βάλει ο Σαββίδης στην ΚΑΕ. Και από εκεί και πέρα να γίνει κουβέντα και με τον Ιβάν Σαββίδη πάνω σε μια βάση που εγώ δεν πιστεύω ότι έχει να κάνει με το να πληρωθεί το ποσό άμεσα. Ωραία. Αλλά θα έχει να κάνει με τη γενικότερη συνεργασία και φυσικά να συζητηθεί και το συγκεκριμένο ποσό. Το κομμάτι των κατασκευαστικών κάθεται κάπως, δίνει μάλλον μια συνέχεια στην όλη κουβέντα, στη λογική ότι υπάρχει μια τούμπα που είναι να γίνει, καινούρια, στην Θεσσαλονίκη. Οπα. Υπάρχει ένα έργο στο λιμάνι το οποίο θα ξεκινήσει, θα είναι πάρα πολύ μεγάλο. Οπότε υπάρχουν διάφορα ανοιχτά project Θεσσαλονίκη και κατασκευαστικές που έχουν ενδιαφέρον. Προφανώς, ο συγκεκριμένος άνθρωπος και οι συνεργάτες του αυτό έχουν στο μυαλό τους. Ξαναλέω ότι το συγκεκριμένο έχει να κάνει με εικασία και όχι με κάποιο συγκεκριμένο ρεπορτάζ. Έτσι, το ρεπορτάζ είναι αυτό που ανέφερα πριν. Και οι δύο πλευρές έμειναν ικανοποιημένες από όσο συζήτησαν σήμερα. Από την πλευρά του κυρίου Καραμάνου, όλα όσα του εξηγήθηκαν για την ΚΑΕ, για τον τρόπο λειτουργίας της, για τα χρήματα τα οποία θα πρέπει να μπουν και για τα εσωφελές που υπάρχουν, δεν φάνηκαν να τον προβληματίζουν. Οπότε, για μένα πλέον, έχει να κάνει με τα χρήματα αυτά τα οποία υπόθηκαν να αποτυπωθούν και στο χαρτί εγγράφω ουσιαστικά για να ξέρει και ο ίδιος πόσα είναι και τι, και από εκεί πέρα να δούμε τις επόμενες κινήσεις. Νομίζω ότι η υπόθεση είναι αρκετά προχωρημένη και θα δούμε από εκεί και πέρα πώς θα κινηθεί και ο ίδιος. Αν προχωρήσει θετικά το όλο θέμα και υπάρχει συμφωνία, νομίζω ότι θα έχουμε και κάποιες παρουσιάσεις τέλος πάντων και να μάθουμε και ονόματα και ποιοι είναι τέλος πάντων συγκεκριμένοι άνθρωποι που θέλουν να κάνουν. Αν προχωρήσει, νομίζω σε πρώτη φάση πάμε για διοίκηση πρωτοδικείου, το οποίο μου φαίνεται φυσιολογικό εμένα, δεδομένη χρονική στιγμή. Και σε αυτή τη διοίκηση πρωτοδικείου βλέπω πιθανό να υπάρχει και ένας άνθρωπος ο οποίος θα είναι το μεταβατικό, η μετάβαση από τη μία κατάσταση στην άλλη. Και νομίζω ότι αυτό το άτομο δεν μπορεί να είναι άλλος από τον Μπάνε Πρέλεβιτς. Παρότι από όσο ξέρω δεν έχει στο μυαλό του να συνεχίσει, δεν είναι κάτι που το θέλει. Ωραία, αλλά για όποιον είδε και την πρόσφατη συνέντευξη που έδωσε, τελευταία συνέντευξη που έδωσε στην Κοσμοτέ TV, είπε αρκετές φορές ότι αν υπάρχει μια μεταβατική περίοδος, εμείς να βοηθήσουμε. Ναι. Και προφανώς, όταν την έδωσε αυτή τη συνέντευξη, είχε ήδη μιλήσει με τον συγκεκριμένο κύριο και ήδη είχε μια εικόνα πάνω κάτω του τι μέλη γενέστη. Και από όσο είμαι σε θέση πάλι να γνωρίζω, η συγκεκριμένη μετάβαση με τον Πρέλεβιτς μέσα φαίνεται ότι είναι και διάθεση του κυρίου Κατσαρή. Ωραία. Τα πράγματα έτσι έχουν αυτή τη στιγμή. Καλά φαίνεται να πηγαίνει, έτσι, όσον αφορά την αλλαγή. Και να δούμε από εκεί και πέρα τι άλλο θα συμβεί. Όπως είπα και πριν, όπως έλεγα και χθες μάλλον, δεν νομίζω ότι το θέμα θα τραβήξει πολύ.
Δεν πιστεύω ότι θα πάμε δηλαδή σε. Μέσα στον Ιούνιο τι γίνει. Ναι. Ωραία. Να μην σου πω και μέχρι την Τετάρτη που είναι η Γενική Συνέλευση του Ερασιτέχνη. Ναι. Πιστεύω ότι μέχρι τότε θα έχουμε κάτι οριστικό. Όχι κάτι οριστικό. Θα έχουμε κάτι το οποίο να οδεύει για κάτι οριστικό. Να ρωτήσω κάτι τώρα. Παρακαλώ. Δεν θυμάμαι αν το έχεις πει και εσύ. Παρακαλώ. Αυτοί εμφανίστηκαν μόνοι τους. Φίλε, κοίταξε. Από το πουθενά. Όχι, όχι. Εδώ και καιρό. Ναι. Έτσι. Ο Πρέλεβιτς πέρσι, τέτοιο καιρό, έδωσε μια συνέντευξη η οποία έλεγε ότι εγώ φεύγω την επόμενη σεζόν. Ωραία. Τη συγκεκριμένη συνέντευξη η οποία ερμηνεύθηκε από διάφορο κόσμο, από πολύ κόσμο διαφορετικά, το οποίο είναι φυσιολογικό. Τη συγκεκριμένη συνέντευξη λοιπόν την έδωσε ο συγκεκριμένος άνθρωπος προκειμένου να κινήσει το σύλλογο. Κραυγή βοήθειας. Έτσι. Δηλαδή, ότι παιδιά, κοιτάξτε να δείτε, εμείς είμαστε εδώ τόσο καιρό, δεν έχουμε πλέον να κάνουμε κάτι άλλο. Γιατί όντως δεν μπορεί να πορευτεί έτσι. Δεν μπορεί, δεν βγαίνει. Έτσι. Οπότε, εγώ λοιπόν φεύγω το άλλο καλοκαίρι. Έχουμε λοιπόν ένα χρόνο μπροστά μας, ούτως ώστε όλοι μαζί να βρούμε μια λύση. Ωραία. Δεν βρέθηκε αυτή η λύση. Έτσι. Οπότε ο ίδιος ο Πρέλεβιτς άρχισε να ψάχνει τη λύση μόνος του. Ναι. Μόνος του, όπως καταλαβαίνεις, δεν πήγαινε σε εταιρείες και χτυπούσε την πόρτα. Μεσάζοντας. Ναι. Ακριβώς. Γνωστός γνωστού. Έτσι. Έτσι κι αλλιώς από ένα σημείο και μετά έγινε ξεκάθαρα γνωστό ότι ο ΠΑΟΚ ψάχνει. Είναι ένα μαγαζί το οποίο είναι διαθέσιμο για όποιον θέλει να χρηματοδοτήσει, τέλος πάντων, ή να μπει στο μπάσκετ. Ωραία. Και από τις διάφορες επαφές, τον τελευταίο μήνα προέκυψε η συγκεκριμένη περίπτωση του κυρίου Καραμάνου. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί, ρε φίλε. Έτσι. Εντάξει. Να σου πω την αλήθεια, όταν ακούς δεδομένη χρονική στιγμή για κάποιον ο οποίος θέλει να μπει στο μπάσκετ, άμα βάλεις λογική κάτω, λες τι να μπει να κάνει, ρε φίλε. Πραγματικά. Ωραία. Αλλά από την άλλη, όταν μιλάμε και αυτό που σου είπα πριν, δηλαδή εδώ το κομμάτι κατασκευαστική Παύλα Θεσσαλονίκη, έχει ένα ενδιαφέρον. Δηλαδή δίνει μια εξήγηση. Όλοι μπαίνουν έχοντας κάτι άλλο στο μυαλό τους τώρα. Ναι, δεν θα μπουν για, για την ομάδα. Προφανώς. Ο Σαββίδης δεν μπήκε στον πάγκο τον ΠΑΟΚ, μπήκε γιατί είναι και ένας μοχλός πίεσης για άλλα ζητήματα. Ακριβώς. Εντάξει, okay. Ακριβώς. Ωραία. Οπότε το όλο θέμα έχει το ενδιαφέρον του. Τώρα το πώς θα εξελιχθεί, εγώ πιστεύω ότι είναι αρκετά προχωρημένο το ζήτημα από ό,τι βγαίνει προς τα έξω. Αλλά όταν δεν υπάρχει κάτι οριστικό, προφανώς και δεν μπορεί να βγει προς τα έξω, ότι είναι αρκετά προχωρημένο. Το καταλαβαίνω. Έτσι. Εγώ νομίζω το θέμα είναι αρκετά προχωρημένο. Σήμερα κιόλας άρχισε να προκύπτει ότι οι ίδιοι άνθρωποι θέλουν να κάνουν μια κουβέντα με τον Παθεοδόρο για να το κρατήσουν. Νομίζω ότι στην κουβέντα που έγινε σήμερα από πλευράς Πρέλεβιτς εκφράστηκε η άποψη ότι εφόσον τελειώσει το κομμάτι το διοικητικό και πια πάμε στο επόμενο βήμα που είναι το αγωνιστικό, ο πρώτος με τον οποίο πρέπει να μιλήσουν είναι ο Παπαθεοδόρου. Σε αυτό το κομμάτι δεν νομίζω ότι διαφωνεί κανένας. Έτσι, αν μέχρι τον Παπαθεοδόρου που δεν νομίζω δεν έχει πάει κάπου αλλού, που δεν θα έχει πάει κάπου αλλού άμεσα. Το συμβόλαιο τελειώνει. Τελείωσε το Παπαθεοδόρου συμβόλαιο. Δύο χρόνια ήταν. Ωραία. Από πλευράς Πρέλεβιτς που είναι και ο καθήλυνα αρμόδιος για το καθαρά αγωνιστικό μπασκετικό, ήταν αυτή η άποψη. Νομίζω ότι κάτι τέτοιο θα το ασπαστούν και συγκεκριμένοι. Να γίνει μια κουβέντα. Και νομίζω είναι και το σωστό. Ακριβώς. Με τον Παπαθεοδόρο, στη λογική ότι αυτά τα δύο χρόνια πέτυχε κάποια πράγματα. Πλέον με ένα άλλο οικονομικό καθεστώς να είναι στην ομάδα και να συνεχίσει τέλος πάντων να την καθοδηγεί αυτός. Η κουβέντα αυτή σήμερα ήταν όμως από όσα συζητήθηκαν, ήταν το λιγότερο. Γιατί είναι μεθ επόμενο βήμα. Το πώς θα ξεκινήσει το αγωνιστικό. Το επόμενο είναι αυτό, να προχωρήσει το θέμα να τελειώσει το τυπικό και να αλλάξει η κατάσταση. Οπότε ας περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί πρώτα αυτό το κομμάτι και μετά να πάμε στο αγωνιστικό και να αρχίσουμε να μιλάμε για τον Παπαθεοδόρου και δεν ξέρω εγώ για ποιον άλλον. Έτσι. Γιατί το είπα ότι γενικότερα σήμερα, ξέρεις πως είναι και το ίντερνετ, το γράφει κάποιος και μετά αρχίζει και παίζει παντού. Είναι δευτερεύουν δεδομένη χρονική στιγμή. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν τους ενδιαφέρει και δεν τους απασχολεί ή δεν είναι σημαντικό, προφανώς και είναι. Απλά δεδομένη χρονική στιγμή, αυτό το οποίο ενδιαφέρει είναι να γίνει ό,τι είναι να γίνει στο τυπικό κομμάτι της διοίκησης. Ωραία. Και από εκεί και πέρα να τρέξει το άλλο το κομμάτι το αγωνιστικό. Θετικά φαίνονται να είναι τα νέα Νίκο Παπαδόπουλε. Να σου πω την αλήθεια, όταν έφτασε στα αυτιά μου κάνα δύο εβδομάδες στο συγκεκριμένο θέμα, χωρίς να έχω όνομα, να σου πω την αλήθεια. Δεν ήμουν και πολύ αισιόδοξο. Όχι, δεν είχα όνομα. Δεν είχα. Όταν έφτασε στα αυτιά μου δηλαδή, το όλο σκηνικό, μου φάνηκε ρε παιδί μου
Τι να σου πω, όχι του κουντουμπιτρού, αλλά ρε παιδί μου φαινόταν. Πω, τι κάνουν εσύ αμυντικοί. Πω, από το έβγαλε ο Πίκφορντ. Έλα. 2-1. 2-1 η Ολλανδία. Τι είναι αυτό, παιδί μου, πραγματιασμένα είναι όλα. Βασικά και η άμυνα και των δύο. Σκαθυστερήσει τη σπάγα στην παράταση. 2-1 η Ολλανδία λοιπόν. Είμαστε. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Έτσι έχουν τα πράγματα, καλέ μου φίλε. Α δούμε πώς θα πάει. Πιθανολογώ ότι μέχρι την ερχόμενη Τετάρτη που είναι η γενική συνέλευση του Εραστέχνη θα έχουμε κάτι πιο χειροπιαστό. Δες πάλι εδώ, δες. Οπ. Τι κάνει. Τι κάνεις, παλικάρι μου. Το βγάζει το δεξιά το τραυματάς και έρχεται το άλλο μετά και την προλαβαίνει τη χώνη. Αυτό γκολ κιόλας μπορεί να είναι. Ματιαγμένα τα παιδιά Νίκο ποτέ τα στόπερ. Τι γίνεται, φίλε. Ξέρω εγώ ποιο είναι. Στο περινή για φυλακή, ο Μαγκουάρ ήταν. Και είναι αυτόν τον γκολ, γιατί μπαλά έξω πάει. Και κοντράζει το Walker και κάθεται μέσα. 2-1 λοιπόν η Ολλανδία. Μάλιστα. Αυτά. Καλέ μου φίλε. Ωραία. Κάπου εδώ. Κάτι γίνεται και στο μπάσκετ, φίλε. Του ΠΑΟΚ. Και στο Άρη κάτι κινήσει. Εντάξει, επαφές από εδώ, από εκεί, η ομάδα των επιφανών. Των επιφανών Αγιανών από το εξωτερικό και τα γνωστά. Κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος. Μεγάλη άκρη με τον μπαν. Είναι πολύ σφιχτά. Αναδιάρθρωση δεν γίνεται. Αναδιάρθρωση δεν γίνεται. Δεν μπορεί να γίνει αναδιάρθρωση. Πολύ ωραία ήταν στα λόγια όλα και κρίμα για τις δύο ομάδες τελευταία αγωνιστική να μην πέσουν. Ναι, να κάνουμε πρωτάθλημα 16 ομάδων. Αυτό για να γίνει θέλει μια διαδικασία η οποία δεν είναι τόσο εύκολη όσο νομίζαμε. Δεν θα γίνει αναδιάρθρωση. Είναι πολύ απλό. Πέφτουνε. Θα πέσει ο Κολοσσός και το Λαύριο. Ωραία, τελειώσαμε. Δεν μπορεί να γίνει αναδιάρθρωση γιατί να γίνουν και εκλογές. Η Βουλή θα κλείσει. Οπότε δεν γίνεται αναδιάρθρωση όπως όλα δείχνουν. Θα είναι μεγάλη έκπληξη να γίνει. Αυτό καλό είναι. Για τις ομάδες που πέφτουν δεν είναι. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος. Κλείσαμε την κομμάτια. Γιατί έχουμε πάμε κι αλλού. Λοιπόν, ευχαριστούμε και εσάς και τη Στίχημαν που ήταν μαζί μας στην απόψινή εκπομπή. Στίχημαν.gr, κορυφαία στοιχηματική εταιρεία της Ελλάδος. Η Ολλανδία, όπου πάνω στη γραμμή, η Αγγλία είναι για γέλια. Ακολουθεί η ζούγκλα με τον Γιώργο Ζαγόρα. Εμείς θα πούμε ξανά την Δευτέρα, λίγο μετά τις 10. Τι λέει, ρε, Νίκο. Ναι, Νίκο. Έλα, ρε, φίλε. Τη Δευτέρα, λίγο μετά τις 10. Μέχρι τότε να είστε καλά, να περάσετε όμορφα το Σαββατοκύριακο και εμείς θα πούμε πάλι την επόμενη εβδομάδα.